κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω εγώ την ησυχία μου. Ναι, και έρχομαι οπότε... και εγώ και εισβάλλω έτσι. Όχι, με αυτό όχι, τον τρόπο. Λέω έχω την ησυχία μου. Πώς εσύ εδώ, πότε θα ξεκινήσει την εκπομπή. Τελείω διαφορετικά είναι παιδιά σήμερα. Ναι, μωρέ. Καλησπέρα, ναι. Καλωσορίζετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Βάλαμε σας. Τα φωτεινά μαύρα μας και ναι, ήρθαμε. Βέβαια. Και αυτό το απόγευμα. Ναι, για να δούμε τώρα. Σήμερα δεν βλέπω πού να το καταφέρνω. Εντάξει, τι, ποιο γιορτάζει σήμερα. Θα σου πω εγώ. Θα βγάλει τώρα, ναι. Άντε, για κάνει λίγο έτσι. Είδατε, γιατί αυτό είσαι σήμερα, έχω την ησυχία μου. Αμέσως σας λέω, αμέσως. Γιορτάζουν οι Άγιοι Εφραίμ, ναι. Βασιλεύς Ευγένιος, ναι. Αγαθόδωρος, ναι. Ελπίδιος, ναι. ο Καπίτων και ο Εθέριος. Μάλιστα. Χρόνια σου πολλά. Για το Εθέριο. Ναι. Ως Εθέρια ύπαρξη. Διότι καθώς βγήκες από όλη αυτή την περιπέτεια πια. Ναι, ναι, είμαι μία. Σε λες και Εθέριο. Ναι, είμαι Εθέρας. Είμαι σχεδόν Εθέρας. Ναι. Σήμερα είναι και η. Κοκκίνησες. Ντράπηκες. Ναι, ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο περίεργη η ώρα ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Οπότε πάλι καλά. Λοιπόν, είναι και η επέτειος της Ένωσης των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Της ενσωμάτωσης, βέβαια. Ενσωμάτωσης. Αυτό το ενσωμάτωση, δύο δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό με την ηλεκτρονική, πώς το είπαμε, που κάνουμε το κράτος μας που το... όχι, δεν το μεταλλάσσουμε, το, ούτε το αναβαθμίζουμε. Ναι, τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά κάνουμε κάτι αναβάθμιση, όχι. Όχι. Πώς το λέμε, ηλεκτρονική, είδες. Περίμενε. Εδώ στο θέλω. Ψηφιοποίηση. Ναι, αλλά το κάπως ψηφιακή κάπως το λέμε. Μετάβαση. Μετάβαση. Όχι. Ναι, κάπως έτσι ένα πράγμα. Μετάβαση. Θα το βρω που θα πάει. Βρε την Google, βρε αδύνατο. Αν ξέρει κάποιος, 8430, πάρτε ένα τηλέφωνο και πες μας. Πώς λέγεται αυτή η διαδικασία που κάνουμε. Ψηφιακή μετάβαση. Μεταξέλιξη. Εξέλιξη. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και αν εξελίσσεσαι, θες ψηφιακά, θες. Κανονικά. Εγώ κυρίως θες... ψηφιακά πάρα πολύ. Δεν είναι εξέλιξη να υπάρχει. Ναι, παιδί μου, να ρολάρει το πράγμα. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί άμα δεν. Άμα δεν. Πού τι πέρα. Ωραία σήμερα που πέρασα το αεροδρόμιο την ώρα που ερχόμουν. Λοιπόν, αυτή η ιστορία λίγο να σταματήσει κάποια στιγμή. Και με τώρα τον θα απαλό... πει βέβαια ο καθής που μας παρακολουθεί. Τι θέλετε, ρε παιδί. Θέλετε να γίνονται ή δεν θέλετε. Ναι, ρε, παιδί, θέλουμε μου, να είπα... γίνονται, αλλά όχι έτσι. Ναι, βρε παιδί μου, δεν είπα. Αλλά έχει κλείσει όλο ο απαλό. Άσε δε που σήμερα. Βρε ποιο, άντε το περίμενε, κλείσιμο. Πω τι είδα σήμερα. Να. Την ώρα που ερχόμασταν, ένας κύριος γύρω στα 70 έχει πάρει το αυτοκίνητό του. Προφανώς δεν τον βόλευε να πάει από την επάνω μεριά του δρόμου και έχει κατεβεί από κάτω. Ναι. Πηγαίνει κόντρα σε όλα τα αυτοκίνητα. Έτσι, δηλαδή είχε, ενώ πηγαίναμε προς αεροδρόμιο, αυτός ερχόταν από αεροδρόμιο. Και μάλιστα όταν οι οδηγοί και οι προπορευόμενοι από μένα και αυτοί που με ακολουθούσαν του παίζαμε τα φώτα. Χαιρετούσε. Έκανε και χαιρετούσε. Ναι, γιατί σου λέει, βρε αδερφέ, εγώ γιατί να χαλάσω τα λάστιχά μου τώρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά σου λέει. Θα πάω από την άλλη. Ναι, σου λέει ότι τα σήματα της τροχέας είναι επειδή είναι προαιρετικά, κατάλαβες. Σου λέει πήγαινε από εδώ, άμα θες. Είμαι σίγουρη ότι ο κύριος το έκανε με τα βεβαιότητα, στο λέω πια. Ο κύριος το έκανε γιατί περνάει αρκετές φορές το συγκεκριμένο σημείο. Ναι, και σου λέει δεν πάμε σε λίγο. Θα καταστραφούμε τώρα, δεν γίνεται. Όπως και όλοι μας καθημερινά, γιατί. Τι ωραία που είναι αυτό το κομμάτι εκείνο που έχουν. Αυτό το σαγρέ που υπάρχει εκεί πέρα στην άσφαλτο είναι. Δεν, και ειδικά τώρα με τη βροχούλα που έχουν γίνει λιμνούλες και έχουν γίνει τέτοια. Τι ωραία, περνά και κάτι. Ναι. Να τελειώνουνε με αυτή την ιστορία. Το άλλο το έργο, εκεί στους Σκλαβενίτες, στο Πασάζο. Άλλο εκεί. Ρε παιδιά, δεν ρίχνετε τσιμέντο σε κολόνες να περιμένετε 27 μέρες να πιάσει μέγιστη σαν το χέρι. Πάντως, εμείς που καθημερινά κάνουμε αυτό το ταξίδι από το κέντρο της πόλης, στο 8ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης συνόρων, γιατί είναι ταξίδι με περιπέτεια, δεν είναι ένα απλό ταξίδι.
Ναι, και πιστεύω ότι όταν ο ποιητής έλεγε «Σα πας τον πηγεμό για τη Δέλτα TV, να είναι μακρύς ο δρόμος», δεν εννοούσε ακριβώς αυτό. Όχι, έτσι. Αλλά τελικά αυτό καταλαβαίνει οποιοδήποτε ναι. μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και έργα θέλουμε, να γίνονται σωστά θέλουμε, γρήγορα, να μην γρήγορα. Επαναλαμβανόμαστε θέλουμε και δεν θέλουμε να μας δημιουργείται περαιτέρω προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των έργων, γιατί μόνο προβλήματα δημιουργείται προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό. Αυτά. Πώς το λένε, προς κάθε αρμόδια. Ήρθαμε νεύρα. Ναι, όχι, δεν ήρθαμε νεύρα. Κοίταξε τώρα, όταν είσαι στις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου, και γυρνάς και ξαφνικά. Λοιπόν, να σου πω κάτι, στις Βρυξέλλες. Όχι, στις Βρυξέλλες. Ήταν πραγματικά κάθε οικοδομικό τετράγωνο και έργο. Έτσι. Μην τα λες έργο, αυτά και ζηλεύουμε. Αλλά αυτό το έργο είχε προβλέψει τι θα γίνει με τους πεζούς. Είχε ανοίξει ένα δρομάκι μέσα στον δρόμο προστατευμένο να περπατούν οι πεζοί, προστατευμένο άλλο μέρος να περνούν τα ποδήλατα. Ναι. Στις Βρυξέλλες όλα αυτά. Ναι. Εσύ τώρα τι λες, να γίνονται αυτά εδώ. Σκοπός είναι να μαθαίνουμε. Όχι. Ευρωπαϊκό κράτος θέλουμε να λεγόμαστε κι εμείς. Θαρώ. Αυτά δεν έχει τώρα μείνει τέτοιο. Να μην είμαστε πλεονέκτες. Τώρα γίνεται το έργο. Πόσο καιρό έχει, να αναπονάσουν οι λάμπες μας έξω, για θυμάσαι. Καλά, δεν έχει. 10 μέρες θα έχει. Πόσες μέρες δεν ήταν αναμένες οι λάμπες, μήνες. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Οπότε. Και να πω και ένα τελευταίο έτσι τώρα λίγο να το. Ξεκινήσαμε με γκρίνια. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε σήμερα. Αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει στο νοσοκομείο το βράδυ έχει φως. Όχι. Εννοείται. Ξέρεις γιατί. Να έχει. Ξέρεις γιατί. Τι. Γιατί δεν έχει αποφασιστεί ακόμα σε ποιον ανήκει το θέμα. Ωραία. Εδώ δεν ξέρουμε πώς βυστήκαν τα ονόματα στο Σύνταγμα. Ποιος μπάζωσε τα Τέμπη. Ποιος τέλος πάντων εδώ στην περιοχή μας έκανε κάτι είναι, άλλο. Αυτά είναι μυστικά που αν τυχόν σου τα εξομολογηθεί κάποιος, μετά μπορεί να χρειάζεται να σε σκοτώσει. Ναι, γιατί ξέρεις. Έτσι. Αυτά δεν λέγονται. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Αυτά δεν λέγονται. Φυλάσσονται σαν το ρόσγουλα, ρε παιδί μου. Πώς είναι. Αλλά πλέον είναι και αυτό που λέγαμε και τις προάλλες από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει πραγματικά, αυτό είναι και δικός μας ρόλος πια. Το έχω πάρει πατριωτικά, όπως κατάλαβες. Θα ελέγχουμε κάθε τι συμβαίνει. Κάθε τι συμβαίνει, κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται από την Ευρώπη για την βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Γι' αυτό είπα χθες εγώ που την ώρα που τελείωσε ο κύριος Κυρανάκης. Πού πάει και τι κάνει, τι συμβαίνει με αυτά. Γιατί πλέον έχουμε και εμείς εργαλεία στη διάθεσή μας, προκειμένου να βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε. Ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτό το κράτος. Χθες όταν τελείωσε το ρεπορτάζ του Κοσμά Μανταζή για την συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη, γενικότερα την παρουσία του κυρίου Κυρανάκη, εδώ είπα, τώρα που ξέρουμε και μπορεί να και υπάρχει πλατφόρμα και παρακολουθούμε, εύχομαι ο κύριος Κυρανάκης να μην έρθει μετά από 6 μήνες να ζητήσει συγγνώμη γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις. Ναι. Και χθες είχαμε το ρεπορτάζ αυτό με τους υλοπαραγωγούς. Εμείς, το είπα χθες, εμείς εδώ τα λέγαμε αυτά. Κάθε μέρα ότι δεν πέφτουν λεφτά στον ευρώ, δεν κινείται κάτι στον ευρώ. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί μας λέγανε, έλα μωρέ, τώρα γιατί τα λέτε αυτά, όχι, δεν κατάλαβες. Πάρα πολλοί μας λέγανε ψέματα. Έτσι. Ξεκάθαρα ψέματα. Ότι εμείς δώσαμε λεφτά, ο ΕΛΓΑ αποζημίωσε. Εμείς ξέραμε ότι δεν υπήρχε. Αυτό έκανε, εκείνο έκανε. Και κοιταζόμασταν έτσι μέσα στη σύνταξη. Γιατί εμείς ξέραμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Ναι, τελικά. Ή μας λένε ψέματα οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Όχι, που δεν υπάρχει λόγο. Ή μας λέει ψέματα το κράτος. Το κράτος τελικά. Ναι. Μας έλεγε ή κάποιος που μεσολαβούσε. Μετέφερε λάθος πληροφορίες. Ναι. Όπως που πήγανε τον Πρωθυπουργό σε άλλο μέρος που κάηκε. Εντάξει. Όλα αυτά θα μπαίνουν πια στο επίκεντρο. Όχι ότι δεν μπαίναν, αλλά θα είμαστε και λίγο πιο αυστηροί. Έχουν γιατί πραγματικά. Στοιχεία, εντάξει. Η Ελλάδα φημίζεται έτσι. Για αυτά τα. Τον τρόπο που διαχειρίζεται, ναι, έτσι, τον περίεργο. Και το ελληνικό κράτος για τους ρυθμούς του επίσης. Γενικότερα τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Επομένως, καλό θα είναι να υπάρχει έτσι και μια πιο επισταμένη κριτική και να τους παρακολουθούμε. Ναι, αν χρειαστεί να είμαστε και με τον μεγεθυντικό καθρέφτη, βεβαίως, θα είμαστε. Τι βεβαίως, να κάνουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε, γιατί έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Σήμερα, σε λίγη ώρα, θα φιλοξενήσουμε και τον. Φωτορεπόρτερ, τον εξαιρετικό φωτορεπόρτερ, τον Ευρύτη, τον Τάσο Γιουμπασί, ο οποίος έκανε πραγματικά ένα θαύμα μέσα από τα καμένα, περιγράφει με εικόνες, δείχνει σε όλες και σε όλους τι έχει απομείνει, που δεν είναι και
Πολύ έχει, αυτό που έχει. Και έχει που γίνει με ντρόν ακριβώς για να γίνεται. Να γίνει αντιληπτό κανονικά από το μέγεθος της καταστροφής που επί 17 μέρες η φωτιά είχε κατακάψει τα πάντα. Θα παρουσιαστεί στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί θα τον έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μας για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Θα δούμε και κάποια αποσπάσματα. Όμως, αυτό που θέλω να πω δημόσια, γιατί τις ημέρες που έλειπα έξω στις Βρυξέλλες έγινα κοινωνός μιας εξαιρετικά άσχημης κατάστασης και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είχαμε κάνει, αν θυμάστε, ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στις σπηλιές του Δημοτήχου, όπου σε μία εξ αυτών βρήκαμε μία οικογένεια να μένει εκεί με την καθημερινότητα της 16χρονης έφηβης κόρης της οικογένειας, να μην είναι ιδιαίτερα εύκολη. Όταν έγινε αντιληπτό αυτό το θέμα από τα κανάλια, τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Και όχι μόνο. Και στο έγγραφο το είπα. Και ναι, στο γραφτό. Και στα blogs. Θα σου πω μετά πώς έγινε. Προτίμησαν να μην ζητήσουν την άδεια της Δέλτα Τηλεόρασης. Προτίμησαν να κλέψουν όλο το ρεπορτάζ και τα πλάνα και να οικειοποιηθούν όλη αυτή τη δουλειά που δεν ήταν και 5 λεπτών δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Και την παρουσίασαν ως δική τους. Το Men Mega Channel, Mega, το μεγάλο και τρανό αυτό κανάλι, χωρίς, με ένα σούπερ πηγή Δέλτα Τηλεόραση επάνω, αφού είχαν σβήσει κάτω τις λεζάντες μας, το λογοτυπό μας κτλ. Από το οποίο ποτέ έμπαινε, ποτέ έβγαινε. Ναι, ανάλογα το αυτό, ναι. Οπότε τους βόλευε. Ο Men Sky είχε ζητήσει, μου είχε τηλεφωνήσει αρχισυντάκτης εκπομπής, μου ζήτησε να βγω. Δεν μπορούσα να βγω λόγω κάποιων κολλημάτων που υπήρχαν. Είχα προτείνει όμως τον Κοσμά Πανταζή, όπου συνομίλησαν με τον Κοσμά Πανταζή προκειμένου να βγει στην εκπομπή που θα θέλαν να παίξουν αυτό το ρεπορτάζ για να δώσει το δικό μας ρεπορτάζ, γιατί είναι δικό μας το ρεπορτάζ. Και αφού τελικά του ξανατηλεφώνησαν και του είπαν τελικά κύριο, δεν θα το παίξουμε, προτίμησαν να σβήσουν τα πάντα κι αυτοί και να το παίξουν όσο είχε. Αποτέλεσμα, όλα τα sites, τα μεγάλα sites που διαβάζετε όλοι και ενημερώνεστε, να συνεχίσουν όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Ναι, περικλοπής πρόκειται, ξεκάθαρα, γιατί και εμείς παίζουμε δικά τους θέματα, αλλά όμως έχουμε, βλέπετε ότι σεβόμαστε πάντα τη δουλειά πάντα έτσι, όλων. Έτσι. Εγώ μίλησα και με τους διευθυντές των καναλιών, η ζημιά όμως είχε γίνει ήδη, ήταν πάρα πολύ αργά. Περιμένω να δω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, γιατί μου είπαν ότι θα αποκατασταθεί αυτό, αν και ξαναλέω, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κυκλοφόρησαν παντού πλάνα μας, χωρίς να υπάρχει πηγή. Όλοι παίζανε ότι ήταν πηγή του Μέγκα ή πηγή του Sky ή πηγή κάποιου άλλου, εκτός από τους ανθρώπους που πραγματικά μάχονται καθημερινά να σας ενημερώνουν από το δικό τους μετερίζει. Εδώ τοπικά είμαστε στη Θράκη, είμαστε στον Εύρο, είμαστε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και κάνουμε ειλικρινά έναν αγώνα να είμαστε όλοι εδώ από τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας της Δέλτα Τηλεόρασης μέχρι και τον πρώτο. Δηλαδή, όλο αυτό οφείλουν τουλάχιστον οι άνθρωποι του κέντρου της Αθήνας να το σέβονται, γιατί κακά τα ψέματα, η περιφερειακή τηλεόραση είναι εδώ, στηρίζει πάντα μέσα τα τοπικά θέματα και τα αναδεικνύει πάντα, προκειμένου να έχετε μία σαφή και ειλικρινή εικόνα του τι συμβαίνει καθημερινά στον τόπο μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ντράπηκα εκ μέρους τους. Πραγματικά, ναι, και χθες όταν το συνειδητοποίησα και εγώ, γιατί δεν το είχα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο μέγεθος ζημιάς. Ας πάντων. Για ακόμα μία φορά, εντάξει. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι όπως είπα και χθες, από εδώ από τη Δέλτα Τηλεόραση θα ακούτε την αλήθεια, είτε ευχαριστεί κάποιος είτε δυσαρεστεί κάποιος, και η δουλειά η οποία γίνεται εδώ με τα μέσα τα οποία διαθέτουν, τα οποία δεν είναι τα μέσα που έχουν τα κανάλια τα μεγάλα των Αθηνών, γίνεται ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν, επειδή όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στη Δέλτα είναι αφοσιωμένοι και αγαπούν αυτό το οποίο κάνουν. Αυτό λέω εγώ με τη μικρή μου εμπειρία μέσα στην οικογένεια της Δέλτα.
Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι περνάει η ώρα, υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον κύριο Γιούμπασί, αγαπητοί συνάδελφοι. Ωραία. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε ας ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Είχαμε αυτή την έντονη ανησυχία της Δημοτικής Παράταξης Αρχή για την Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος Σταύρος Σταυράκογλου είχε βγει μπροστά πριν από λίγο καιρό και έλεγε τι θα γίνει με τα ανταποδοτικά της Gas Trade, με τα ανταποδοτικά του FSRU. Η Δημοτική Παράταξη έστειλε και κάποιες προτάσεις, τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Χθες λοιπόν έγινε κάτι πολύ καλό κατά την άποψή μου. Ήρθαν τα στελέχη της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν και αυτό ήρθε που έπρεπε να γίνει. Ήρθε ο διευθύνων σύμβουλος. Ήρθαν και άλλοι συνεργάτες της εταιρείας, έκαστος το είδος του, προκειμένου να ενημερώσουν το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο, για όλες, για οτιδήποτε συμβαίνει στο έργο και να λύσουν απορίες. Να ακούσουν, να απαντήσουν, να προβληματιστούν. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που δεν έγιναν αντιληπτά. Δεν είναι πάντοτε κακόπιστο αυτό το οποίο γίνεται. Έτσι. Στο κομμάτι των ανταποδοτικών, αυτό που συμφωνήθηκε και πραγματικά ανατρίχιασα από χαρά, αυτό πολύ λίγες φορές μου συμβαίνει, είναι η δημιουργία κλίνες εντατικής θεραπείας για παιδιά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ένα θέμα που και αν δεν το έχουμε συζητήσει και αν δεν έχουμε πει πόσο έχουμε σημαντικό είναι. Επομένως, έχουμε ένα θετικό, ιδιαίτερα καλό νέο. Και φυσικά, δεύτερο στόχος είναι η θέρμανση με φυσικό αέριο σε όλα τα σχολεία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Θα δούμε το θέμα του Κοσμά Πανταζή, το ρεπορτάζ του Κοσμά Πανταζή και αμέσως μετά θα περάσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιούμπασί για να συζητήσουμε όλα αυτά τα σημαντικά για όλους εμάς που τα ζήσαμε επί 17-24 ώρα. Αλλά είπαμε, έχουμε κοντή μνήμη, οπότε η ζωή συνεχίζεται παρά την καθημερινότητα. Για να δούμε τι έγινε χθες. Την Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gas Trade, Κωστής Συφναίος. Ο κύριος Συφναίος βρέθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, προχωρώντας σε δύο πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Ειδικότερα η εταιρεία η οποία κατασκευάζει τον πρώτο πλωτό τερματικό σταθμό επανειροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη, ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα του Δημάρχου και πρόκειται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της να προχωρήσει στη δωρεά κλινών μονάδας αντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και να εφοδιάσει με φυσικό αέριο σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο ξεκινάμε σήμερα, αν θέλετε, επίσημα και το οποίο θα είναι σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι η επένδυση αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί στην περιοχή μας για πολλά χρόνια από σήμερα. Έχουμε ήδη, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε σήμερα δύο σημαντικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη πρωτοβουλία είναι η δωρεά προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης δύο παιδικών κλινών ΜΕΘ, οι οποίες αυτά είναι το πρώτο βήμα. Εάν κριθεί ότι χρειάζονται και άλλες, στο βάθος χρόνου θα προχωρήσουμε και σε άλλες. Το δεύτερο είναι η παροχή θέρμανσης σε σχολεία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Αυτό θα γίνει βέβαια μετά από ειδική μελέτη, καθώς αναπτύσσει το δίκτυο φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και στη συνεργασία βέβαια με τον Δήμο. Για τις ΜΕΘ είμαστε σε συζήτηση ήδη με το νοσοκομείο προφανώς, έτσι, και θέλουμε να τα ξεκινήσουμε άμεσα. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εμείς είμαστε έτοιμοι να το ξεκινήσουμε άμεσα. Το θέμα των σχολείων και των σχολικών μονάδων, γνωρίζετε ότι γίνεται σιγά σιγά μια ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει βάση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια μελέτη, πώς αυτά τα πράγματα θα υλοποιηθούν σταδιακά.
Τώρα δεν μπορώ να σας πω αν αυτό θα είναι σε ένα βάθος 2-3-4 ετών, αλλά θα ξεκινήσουμε μόλις είναι έτοιμες οι πρώτες μονάδες, σε συνεννόηση πάντοτε με τον κύριο Δήμαρχο, για να αρχίσουμε να το υλοποιούμε. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο αυτές δωρεές έδωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης, εξειδικεύοντας τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν θετικά αυτές υπέρ των δημοτών. Οι δύο προτάσεις που τέθησαν από την μεριά μας ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Προβλέπεται στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Έγινε με αφορμή η δική μου επίσημη πρώτη, να σας το πω έτσι, σαν σκέψη, όταν χάθηκε ένα παιδί από την περιοχή του Δημοτήχου εξαιτίας της έλλειψης μονάδων σε όλη την περιφέρεια του Μακεδονίας Θράκης, και ακολούθησα δυστυχώς το επόμενο 40ήμερο μέχρι και σήμερα περίπου που μιλάμε άλλη μια απειδική απώλεια από την Οριστιάδα και επίσης και μια από τη Θάσο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. 8 μονάδες υπάρχουν σε όλη την Βόρειο Ελλάδα, καμία στην περιφέρειά μας, όπως είπα λίγο πριν. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό και σπουδαίο είναι και πόσο χαίρομαι που ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή με το που ετέθη αυτή η πρωτοβουλία στο τραπέζι προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί. Είναι οι δύο πρώτες, να συμπληρώσω εγώ τον κύριο Συφνιώδη, ότι όπως μου υποσχέθηκε, στα επόμενα χρόνια θα έρχεται και θα προσθέτει η εταιρεία αυτές τις ειδικές εξοπλισμένες μονάδες, και ενώ κυρίως το μηχανολογικό κομμάτι και όχι την υποστήριξη του ανθρώπου, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που χρειάζεται. Γι' αυτό είναι διαχείριση του υπόλοιπου κράτους, το πώς θα πρέπει να στελεχώσει και να συμπληρώσει αυτή την δωρεά. Και κάθε χρόνο θα προστίθεται, διότι σύμφωνα με το οργανόγραμμα που γνωρίζουμε, μετά τις πρώτες επαφές που είχαμε τη διοίκηση του νοσοκομείου, προβλέπονται 7. Οπότε, λαμβάνεστε, μέσα στην επόμενη τριετία, τετραετία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα υπάρχει μια στελεχωμένη μονάδα εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Στην αρχή των συζητήσεων το είχαμε θέσει ότι πρέπει να καλύψουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο. Όπως πολύ σωστά ετέθη, όπου αναπτύσσεται το δίκτυο θα πηγαίνει και η αντίστοιχη ενίσχυση με φυσικό αέριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, διότι είναι δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου η θέρμανση των σχολικών κτηρίων, εκπαιδευτικών μονάδων. Είχα γράψει στο αρχικό μου αίτημα ότι θέλω να καλύψουμε παιδικούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και σχολεία. Έχει την καλή διάθεση η εταιρεία να το επεκτείνει στα επόμενα πολλά χρόνια και στα πανεπιστημιακές μονάδες. Όπως επίσης, εάν δεν καταφέρουμε μέσω γεωθερμίας να ενώσουμε το κολυμπητήριο αυτή τη στιγμή που είναι υπαρκτό κτίριο κτισμένο και έχουμε μετρήσιμες ανάγκες ανά έτος και συγκριτικό πλαίσιο με τα προηγούμενα χρόνια κατανάλωσης, δίπλα με το κλειστό καινούργιο γυμναστήριο που γίνεται στον ίδιο ακριβώς αθλητικό χώρο, καθώς και με το σπίτι της γυμναστικής που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια εφόσον εγκρίνεται με αλφαγιώτα η χρηματοδότησή του από το νέο ΕΣΠΑ που ανοίγει. Εδώ και αρκετές εβδομάδες συγκεντρώνουμε στοιχεία από θέματα τι καταναλώσεις είχαμε, ποιες είναι ποιοτικές, ποιες είναι πραγματικές, ποιες θα παγκρούμε, τι προβλέψεις μπορούμε να έχουμε για σχολικές μονάδες που θα ανοίξουμε, και φυσικά να πάμε παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου που έχει αυτή τη στιγμή κατασκευαστικά η ΔΕΔΑ, και εμείς να κατευθύνουμε ως Δήμος την κτηριακή αυτή ένωση με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Την ίδια ώρα, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΣ ΤΡΕΙΤ Κωστής Ιφναίος, σε 2 μήνες, δηλαδή στις αρχές Μαΐου, πρόκειται να τεθεί και επίσημα σε εμπορική λειτουργία ο FSRU της Αλεξανδρούπολης. Με το έργο του LNG, το οποίο θα ξεκινήσει και την εμπορική του λειτουργία σε περίπου 2 μήνες, τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη πλέον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές ανοίγονται για τους κατοίκους της. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από τις θετικές, εγώ θα τις χαρακτηρίσω αυτές οι ειδήσεις, γιατί σαφώς οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή μας θα πρέπει να έχει, και οποιασδήποτε επενδύσεις γίνονται, να έχουν ανταποδοτικά ωφέλη για τον τόπο. Και είναι πιο άμεσος αντίκτυπος στους κατοίκους εδώ. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα που σας προλογίσαμε νωρίτερα. Εύρος 17 μέρες μετά. Ένα συγκλονιστικό χρονολόγιο ντοκιμαντέρ του Ευρύτη συναδέλφου φωτορεπόρτερ του Σάκη του Γιούμπασι, το οποίο θα προβληθεί στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Τον έχουμε κοντά μας και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε περισσότερο, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν καταγωγή από εδώ, αλλά να μην βρίσκονται εδώ στην καθημερινότητά τους και να μην ξεχνούν τον τόπο μας που τόσο πολύ δοκιμάστηκε. Εμείς είχαμε την ατυχία να ζούμε λεπτό προς λεπτό όλη αυτή την καταστροφή τότε, με μαραθώνιες, έτσι, ζωντανές εκπομπές. Ήμασταν όλοι στα πεδία και ήταν συγκλονιστικό αυτό που ζούσαμε, που δεν μπορούσαμε όμως να το μεταφέρουμε, Σάκη, στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες, ακριβώς γιατί ήταν πολύ μεγάλο το εύρος, πολύ μεγάλο, πολλά τα χιλιόμετρα και ανίποτη η καταστροφή. Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό που συνέβαινε αυτές τις 17 μέρες στον Εύρο είναι κάτι τεράστιο και είχα έρθει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς μετά την εκένωση του νοσοκομείου να φωτογραφίσω το τι γινόταν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινες, νομίζω, ακριβώς τη διάσταση όλης της καταστροφής. Μετά από που τελείωσε η πυρκαγιά και ξαναήρθα στην Αλεξανδρούπολη και έκανα όλες τις διαδρομές που είχαν καεί, εκεί κατάλαβα το πόσο τεράστια ήταν αυτή η καταστροφή, γιατί έβλεπες χιλιόμετρα ολόκληρα με το αυτοκίνητο που ήταν καμένα. Πήγαινες και δεν τελείωνε αυτό. Ναι. Ναι. Είναι συγκλονιστικό και αν κάτι, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ με τον Παύλο μας, έχει ενοχλήσει, είναι αυτό που δεν έχει γίνει, κατά την άποψή μας, αντιληπτό από το κέντρο, από την Αθήνα και όχι μόνο, γιατί όταν μιλούν για την φωτιά, αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, την μεγαπυρκαγιά, όπως χαρακτηρίστηκε, που όντως ισχύει και ήταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης, όλοι μιλούν για το δάσος της Δαδιάς, που ναι, σαφώς, είναι το δάσος της Δαδιάς και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ας μην ξεχνάμε και την περσινή πυρκαγιά. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή ερχόμενος από την Θεσσαλονίκη οδικός, όταν από την Κομωτινή και μετά, το μόνο που βλέπεις είναι μαύρα. Είναι στάχτη και από καΐδια, και δεξιά και αριστερά. Ακριβώς. Δηλαδή, πας από το δρόμο από τις Σάπες και πας προς Σικοράχη, μετά Κύρκη και όλο αυτό το μέρος είναι καμένο και είναι στην ουσία στην Αλεξανδρούπολη. Ακριβώς. Όλα αυτά ανήκουν. Δεν είναι στην Δαδιά. Απλά είχαμε την ατυχία να ενωθεί η φωτιά της Δαδιάς με της Αλεξανδρούπολης και λόγω της διασημότητας του δάσου της Δαδιάς όλοι νομίζουν ότι κάηκε μόνο η Δαδιά, αλλά στην ουσία η έκταση που έχει καεί είναι απίστευτα μεγάλη. Δηλαδή φτάνει μέχρι τη θάλασσα, μέχρι τα αρχαία. Τώρα, δεν θα μπορούσα να μην δε σου κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί καμιά φορά μου το λένε πολλοί, έτσι, οι τηλεθεατές που συναντιόμαστε και συνομιλούμε στον δρόμο, ότι ρε παιδί μου, λένε, και εσάς σας αρέσουν αυτά τα δραματικά θέματα, θέλετε να αναδεικνύετε όλο τα δυσάρεστα θέματα. Και εξηγούσα ότι δεν είναι έτσι. Αυτά όλα τα θέματα, τα δυσάρεστα, επιζητούν μία λύση κάποια στιγμή, αποφασιστικές, έτσι, δράσεις από τους ηθήνοντες, προκειμένου είτε να μην ξαναεπαναληφθούν, είτε να μπουν σε μια σειρά και να αισθανόμαστε κι εμείς πια Ευρωπαίοι πολίτες, αν θέλουμε να λεγόμαστε έτσι. Εσένα ποια συναισθήματα, έτσι, σου γεννήθηκαν και αποφάσισες να κάνεις αυτό το χρονολόγιο, το συγκλονιστικό αυτό χρονολόγιο? Το κακό είχε συμβεί το 2022, που είχε ήδη καεί ένα μέρος του δάσους της Δαδιάς. Και εφόσον πέρασε ένας χρόνος, βλέπεις ότι δεν έγινε τίποτα και η καινούρια πυρκαγιά ήταν πολλαπλάσια αυτής που είχε συμβεί τον προηγούμενο χρόνο. Οπότε εκεί σβήνουν οι ελπίδες ότι μπορούν να προλάβουν ένα τέτοιο γεγονός. Στην ουσία τώρα δεν υπάρχει δάσος, οπότε μάλλον δεν θα υπάρξει μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή μας. Αλλά πρέπει να δείχνουμε αυτά τα γεγονότα για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να προστατεύσουμε το σπίτι μας, που είναι η φύση. Δεν είναι ότι το δείχνουμε για να, επειδή είναι κάτι δραματικό. Θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να προληφθεί από αυτούς που πρέπει να προληφθεί, να υπάρχει πρόληψη για την επόμενη μέρα. Παύλο. Εγώ ήθελα να, αυτό το οποίο έχω καταλάβει εγώ, επειδή ακριβώς υπάρχει η πυρκαγιά του 22 και του 23,
Πολύ ελπίσαμε ότι αυτό η φωτιά του 22 θα ήταν ταχύ ρυθμα εντατικά μαθήματα, τα οποία θα οδηγούσαν σε κάποια οργάνωση για να προβληθεί ένα μεγαλύτερο γεγονός. Τώρα, φταίει το ότι ήταν πολύ μεγάλο το φαινόμενο. Φταίει το ότι όντως τα μαθήματα δεν παρθήκαν από αυτούς που έπρεπε να παρθούν. Εκείνο όμως το οποίο έχει εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίαση ήταν το εξής. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπήρχε απουσία δυνάμεων. Έτσι, διότι κάποια στιγμή τα νούμερα τα οποία διαβάζαμε ήταν πολύ μεγάλα. Παρόλα αυτά, είδαμε ότι δεν υπήρξε αποτελεσματικότητα. Πολλοί κόσμος αυτό το απέδωσε στο ότι υπήρχε η απουσία του ανθρωπίνου παράγοντα από το δάσος όλον αυτόν τον καιρό. Έχεις εσύ κάποια άποψη για αυτό το πράγμα πιο συγκεκριμένη? Με αυτά που είδες τουλάχιστον. Νομίζω ότι τα είχε κάποιος ειδικός, αλλά σαν περιπατητής ή σαν άνθρωπος που πάει μια βόλτα στο δάσος. Νομίζω ότι όλα τα δάση στη χώρα μας τα έχουμε εγκαταλείψει, ό,τι λέγεται τη δαδιά ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν υπάρχει κάποιος καθαρισμός των δασών. Κάποιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν παλιά δεν συντηρούνται. Οι περιοχές γύρω-γύρω από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν συντηρούνται, δεν καθαρίζονται. Οπότε λογικά είναι, αν γίνει στραβή με κάποια οποιοδήποτε φωτιά. Κάνουμε κοινό στο σταυρό μας να μην μας τύχει το κακό. Ναι. Ακριβώς. Εάν μας τύχει, μετά περιμένουμε να σβήσει στην ουσία μόνη της, γιατί δεν έμεινε και κάτι άλλο να κάψει. Όσοι έχουν δει έτσι μέρος του ντοκιμαντέρ, τι σου έχουν πει? Ότι η καταστροφή είναι μεγάλη. Αυτό είναι το βασικό, ότι είναι κάτι που πολύ μεγάλο και δραματικό αυτό. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο η φύση και η κλιματική κρίση. Είναι όλο αυτό που τελικά συνειδητοποιούμε μέρα με τη μέρα. Εμείς τουλάχιστον εδώ στον Εύρο το καταλάβαμε στο πετσί μας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Γιατί οι συνέπειες, τις συνέπειες, ακόμα τις βιώνουμε στην καθημερινότητά, στην καθημερινότητά τους και θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα. Νομίζω οι συνέπειες ακόμα δεν έχουν φανεί. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Αυτή η αλλαγή που έχει συμπληρώσει όλο το οικοσύστημα του Εύρου. Δηλαδή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, κυριολεκτικά κάνουμε το σταυρό μας να μην βρέξει πολύ, για παράδειγμα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Ναι. Βρέχει πολύ, έχει νοτιά και βλέπεις τάχτες και ποκαίδια στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα. Και όχι μόνο, φτάνουν μέχρι... Φτάνει μέχρι κάτω. Στο Άγιο Όρος. Βέβαια. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν είναι μόνο οι πλημμύρες. Είναι και το οξυγόνο, όλο αυτό το δάσος. Βέβαια. Βοηθούσε στη θερμοκρασία. Σε όλα. Σε όλα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Δεν ξέρω, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι teaser, έτσι, δεν είναι το... Ναι. Επειδή στο teaser βλέπω μόνο πλάνα από φύση, όλο το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει μόνο με φύση. Έχει να κάνει μόνο με την... εννοείς αν έχει... Αν έχει κάποια, από τους ανθρώπους που ήταν εκεί από το χωριά, γι' αυτό το ρωτάω, σαν ερώτηση. Όχι. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που είναι 17 λεπτά. Όλο είναι τραβηγμένο με drone. Και υπάρχει μια μουσική και πάνω σε αυτή τη μουσική υπάρχουν τίτλοι που είναι ένα χρονολόγιο όλου του χρονικού που έγινε, που διαδραματίστηκε στον Εύρο. Δεν υπάρχει κάποια αφήγηση, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Μάλιστα. Μάλιστα. Πραγματικά εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δουλειά που έχεις κάνει, γιατί δεν θέλουμε να μας ξεχνάει κανείς. Δεν αξίζουμε τη λύθη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που μπορέσαμε και χωρέσαμε 17 μέρες σε 17 λεπτά, προφανώς είναι συμβολικό, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα πάρα πολύ καλό μεμουάρ, ένα πολύ καλό κακό αναμνηστικό, αλλά θα χρησιμοποιείται για να μην ξεχνάνε αυτοί οι οποίοι φαίνονται ότι ξεχνάνε που και που τι έχει συμβεί. Να μην ξεχνάμε και να βοηθήσουμε αυτό που καταστράφηκε να ξαναεμφανιστεί κάποια στιγμή σε πολλά χρόνια από τώρα, αλλά ας το βοηθήσουμε και να μην το εμποδίσουμε. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αφού μαύρησα
Μαύρισαν και τα μέσα μας, εκτός από τα έξω μας ξανά. Ναι, τώρα είμαστε μέσα έξω μαύρα. Γιατί εμείς είπαμε, δεν ξεχνάμε. Εμείς εδώ, ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να. Μέχρι να. Και να ξέρετε ότι θα είμαστε οι πρώτοι οποίοι θα πούμε «Α, έγινε αυτό και είμαστε χαρούμενοι». Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε με τα άλλα τα σημαντικά, να δούμε τι γίνεται. Delta Bind. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Bullying. Έμα. Εκεί που καθόμαστε τα συζητάμε, τι ωραία που τα συζητάμε, ακούγεται βουν. 10. Πες το λίγο πιο τρυφερά, ρε παιδί μου. Μιστοργή. Ναι. Εμείς θα υπακούσουμε. Παιδάκια, σε 10 δευτερόλεπτα θα βγείτε. Τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, Τι ήταν αυτό. Έξω πρέπει να βρέχει πολύ καταρχήν, να πούμε. Πάει τσικνοπέμπτη σήμερα για την νεολαία. Για τσικνοπέμπτη. Ό,τι προλάβατε. Σπίτι, μπαλκόνι, ξέρετε. Ναι, δεν ξέρω λοιπόν, αν θα στρώσει. Μπορεί να στρώσει και μετά, δεν νομίζω. Θα χαλάσει, μωρέ, των παιδιών το ξεφάντωμα, έτσι, το παραδοσιακό αυτό που έχουν και θα ήταν ωραίο. Εντάξει, θα δούμε. Ελπίζουμε να σταματήσει. Άλλωστε η νεολαία δεν μασάει.
από αυτά. Όχι τώρα, για όνομα του Θεού. Πάντως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καταιγίδα πάνω του Αλεξανδρόπου, που φαίνεται όμως ότι μετακινείται και φεύγει. Ωραία. Στο καλό να πάει, να μην χαλάσει το γλέντι των παιδιών και εμείς να πάμε σε άλλη καταιγίδα. Ναι. Εκεί είχαμε τώρα ένα περίεργο πράγμα, το οποίο συμβαίνει το εξής. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Πάρα πολλές αναγνώσεις και πολιτικά και... Και πολιτικά και παντού. Μιλάμε για την χθεσινή πυραυλική επίθεση εναντίον της Οδυσσού, στο λιμάνι της οποίας βρισκόταν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ζελένσκι, για να παραστούν σε μια τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας ο κύριος Ζελένσκι θα τιμούσε τις ειδικές δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνη την ώρα ξαφνικά είχησαν οι αντιρρεπορικές σιρήνες. Έφυγε ο κόσμος στα καταφύγια. Δυστυχώς δεν προλάβανε όλοι. Υπήρχαν κάποια θύματα στην περιοχή, από τους κατοίκους της περιοχής. Υπήρξε αμέσως ένας εκνευρισμός, ένας πανικός. Καλά, θα δούμε όλο το παρασκήνιο λίγο αργότερα. Όμως τώρα... σήμερα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τοποθετήθηκε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου ήταν παρόν, δεν θα μπορούσε να λείπει άλλωστε. Προς τα εκεί πήγαινε και έκανε την... Στο Βουκουρέστι. Προς Βουκουρέστι πήγαινε και σταμάτησε την... Ναι, ναι. Λοιπόν, όπου ολοκληρώθηκε το συνέδριο και σήμερα, την τελευταία μέρα, έκανε την τοποθέτησή του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά είναι το συνέδριο αυτό στο οποίο δόθηκε για ακόμα μια φορά το χρήσμα, τα λέγαμε και από τις Βρυξέλλες. Επισήμως πλέον. Και επίσημα στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αργότερα. Έχει αξία να δούμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το μήνυμα έτσι, που έστειλε στον Βλαντιμίρ Πούτιν για την επίθεση αυτή χθες στην Οδυσσό. Αγαπητέ Μάνφρεντ, αγαπητή Ούρσουλα, αγαπητή Ρομπέρτα, αγαπητοί συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ πραγματικά να σας πω πόσο χαρούμενος είμαι που απευθύνομαι στο συνέδριο μετά από την ομιλία του Ντόναλντ. Συγχαρητήρια, Ντόναλντ, και καλώς επέστρεψε στην πολιτική σκηνή της Πολωνίας. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, νιώμαστε σε αυτήν την ιστορική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για μια μάχη η οποία πραγματικά θα ορίσει το μέλλον μας, το μέλλον της Ευρώπης. Και στην σύντομη παρέμβασή μου θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα όσα έχουμε επιτύχει τα τελευταία 5 έτη. Δεν ήταν κάτι δεδομένο, απαιτήθηκαν πολλές προσπάθειες προκειμένου να φέρουμε την Ευρώπη στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και εμείς, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα πραγματικότητα στην οποία πλέον καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν την Ούρσουλα για το δικό της ρόλο σε αυτήν την μεγάλη επιτυχία και για την σταθερή της ηγεσία σε μια περίοδο όπου αντιμετωπίζουμε αδιανόητες προκλήσεις, μια πρωτοφανής πανδημία η οποία πραγματικά συγκλώνησε όλον τον πλανήτη, έναν παράνομο και κτηνώδη πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, μια ενεργειακή κρίση η οποία απείλησε να αποσταθεροποιήσει τις οικονομίες μας και φυσικά αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν και θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι διότι η αντίδρασή μας ήταν πολύ αποτελεσματική. Αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις αυτές, την πανδημία, με ενότητα, αλληλεγγύη. Εργαστήκαμε μαζί για να καταστήσουμε πιο ανθεκτική την Ευρώπη και να είναι πιο εύκολες οι συνθήκες και η επιστροφή στην κανονικότητα σε χώρες όπως η Ελλάδα και άλλες χώρες. Πραγματικά δημιουργήσαμε νέες θέσεις εργασίας, ενισχύσαμε την κοινωνική συνοχή, επιταχύναμε την οικονομική ανάπτυξη και διευκολύναμε την πράσινη μετάβαση. Φυσικά, στην πολύ αυτή σκοτεινή ώρα της Ευρώπης με τον πόλεμο στην Ουκρανία δείξαμε την αποφασιστικότητά μας στην στήριξη της Ουκρανίας έναντι μιας αυτού του πολέμου με μια
με ένα ενιαίο μέτωπο, κάτι που οι εχθροί μας δεν περίμεναν ίσως. Εξακολουθούμε λοιπόν να στηρίζουμε την Ουκρανία οικονομικά, στρατιωτικά. Έχουμε φυσικά αναλάβει κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία παραβίαση των εδαφικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου δεν θα γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. And I was in Odessa yesterday. Βρισκόμουν χθες στην Οδυσσό με τον πρόεδρο Ζελένσκι όταν ένας ρωσικός πύραυλος χτύπησε το λιμάνι όταν το είχαμε επισκεφθεί, όταν το επισκεφθήκαμε, και νομίζω πως πραγματικά πρέπει να έχουμε μόνο ένα μήνυμα προς το Κρεμλίνο. Δεν θα μας φοβήσει και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και τους σπουδαίους πολίτες της για όσο και φυσικά θα παραμείνουμε απόλυτα ενωμένοι στην απόφασή μας αυτή. Και μιλώντας για την αυτονομία και την κυριαρχία της Ευρώπης, η Ελλάδα, η χώρα μου, έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη συνεισφέρουμε πολύ στο ΝΑΤΟ και θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλες τις άλλες χώρες να φτάσουν το ελάχιστο 2% αμυντικής δαπάνης για το ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Τώρα, γιατί η αλλαγή μεταμόρφωση της Ελλάδας είναι τόσο σημαντική έναντι των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Η χώρα την οποία κλήθηκα να κυβερνήσω το 2019 θεωρούνταν ίσως και δικαίως από πολλούς ως ο άρρωστος της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική θέση. Και ευχαριστώ, Ούρσουλα, για τα πολύ ευγενικά σου λόγια για την σημαντική πρόοδο που έκανε τα τελευταία 5 έτη η Ελλάδα. Διότι καταφέραμε να νικήσουμε αυτές τις κενές υποσχέσεις που έγιναν από τους λαϊκιστές, όχι μία φορά, αλλά δύο φορές. Και βρισκόμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης, στην καρδιά της Ευρώπης, βρισκόμαστε στην Ευρωζώνη και καθοδηγούμε την οικονομία μας προς την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων, επιτυγχάντας φυσικά και δημοσιοοικονομική σταθερότητα. Ποιος θα το πίστευε αυτό, ότι η Ελλάδα μπορούσε να περάσει από εκεί που βρισκόμασταν πριν 5 χρόνια στην παρούσα θέση μας, και μάλιστα ο Economist μας έλεξε ως οικονομία της χρονιάς, και δεν θα το είχαμε επιτύχει φυσικά αυτό χωρίς την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη. Και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το εγχείρημά μας στην Ελλάδα, οι μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν στην οικονομία της αγοράς, φυσικά διατηρώντας την υποχρέωση του κράτους να παρέμβει όπου αποτυγχάνει η αγορά, και φυσικά η πολύ αποτελεσματική πολιτική μας στην οικονομία θα είχε τόσο καλά αποτελέσματα. Και φυσικά αντιμετώπισα πάρα πολλές προκλήσεις, αλλά νομίζω πως όλοι μας, και θα ήθελα να μας παροτρύνω να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά το μανιφέστο που έχει συντάξει ο Μάνφρεντ και η ομάδα του, διότι ουσιαστικά αυτό μας δίνει τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα παραμείνει η σταθερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαστε η κοινοβουλευτική ομάδα η οποία μπορέσει να δημιουργήσει ανάπτυξη της εργασίας και να στηρίξει γεωπολιτικά την Ευρώπη. Μιλήσαμε ήδη πολύ για την ανάγκη να εστιάσουμε στην στρατηγική οικονομία, πρέπει να εστιάσουμε στην ανάγκη να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον συνάδελφο Κάλνε Άμερ από την Αυστρία για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτές θα είναι και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα λάβει χώρα στην Ευρώπη χωρίς την ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι να είμαστε και πάλι η κυρίαρχη δύναμη στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο και είμαι βέβαιος πως με την στήριξη όλων σας θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Μάλιστα, σαφέστατο το μήνυμα προς την Μόσχα, έτσι, και τα χειροκροτήματα από κάτω δείχνουν ότι υπήρχε συμπαράσταση από... Καλά τώρα, εντάξει. Έτσι. Να κάνω όμως μια ερώτηση. Έχει μήπως και η αίθουσα σύνταξης βρει κάποια ανακοίνωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για αυτό το περιστατικό? Καμία. Καμία. Έχει καταδικαστεί αυτό το περιστατικό από όλες τις χώρες, από... η ελληνική αντιπολίτευση δεν είχε, τουλάχιστον προς ώρας... Καλά, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν είχε. Δεν το είδα. Βγάλει κάποια ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ενδιάμεσα αυτό. Στο μεταξύ, αυτό εννοώ. Από εκεί και ύστερα έχουμε... Είναι περίεργη η υπόθεση αυτή με την επίθεση κατά τη διάρκεια της επισκέψης του κυρίου Μητσοτάκη για τους εξής λόγους. Πρώτον, ήταν να μην. Εμείς μπορεί να μην το είχαμε επιβεβαιωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μην ξέρουν οι Ρώσοι και όλες οι μυστικές υπηρεσίες ποιος κινείται πού. Mm. Δεδομένο. Άρα, το ερώτημα είναι, αφού ξέραν ότι είναι και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το κάνανε? Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα οι Ρώσοι? Θέλουν. Ρισκάρανε να κλιμακώσουν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν τυχόν συνέβαινε κάτι στον κύριο Μητσοτάκη, πλέον τα πράγματα πάνε αλλού, διότι ο κύριος Μητσοτάκης, πέρα ότι είναι πρωθυπουργός σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρωθυπουργός σε μια χώρα η οποία ανοίξει το ΝΑΤΟ. Το τρίτο είναι το ότι προσπάθησαν... Ας μην ξεχνάμε και την πολύ έτσι καλή συνεργασία μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακριβώς. Είναι δηλαδή ερωτήματα, ήταν μια σπασμωδική κίνηση του κυρίου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας οι Ρώσοι είναι μπλοκαρισμένοι. Έτσι, κοντεύουν να πάθουν αυτό το οποίο πάθαν στο Αφγανιστάν. Που πήγανε, ξεκίνησαν πάνω στο Αφγανιστάν για να βγουν στον Ειδικό ωκεανό και θεωρείς ότι θα ήταν μια υπόθεση πάρα πολύ εύκολη. Και αναγκαστήκαν και φύγανε, και εγκλωβίστηκαν και φύγανε πίσω με την ουρά υπό τα σκέλη. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ουκρανία, διότι ένας πόλεμος έχει ήδη πόσο καιρό, έχει ένα χρόνο, έτσι. Λοιπόν, παραπάνω. Ναι, περίπου εκεί. Λοιπόν, ήταν ένας πόλεμος τον οποίο οι Ρώσοι θεωρούσαν ότι θα έχουν τελειώσει μέσα σε ένα με ένα μισή μήνα. Και είναι ο δεύτερος χειμώνας τον οποίο περνάνε εκεί. Και δεν φαίνεται να υπάρχει, παρόλο που έχουν νίκες, αυτό είναι διαφυσβήτητο. Δεν φαίνεται να έχουν νίκες οι οποίες θα εξασφαλίσουν το τέλος του πολέμου, το οποίο το ευχόμαστε όλοι μας, έτσι. Είναι λίγο περίεργη υπόθεση, φαίνεται όμως ότι το βασικό κομμάτι όλων στην εξέλιξη ήρωση του πολέμου στην Ουκρανία θα το παίξουν οι εκλογές στην Αμερική. Ναι. Θα δούμε. Το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές εκεί. Θα δούμε. Σήμερα η Αριστοτελία Πελώνη μίλησε για την στιγμή της επίθεσης. Αναφέρθηκε στο πώς το βίωσε η ελληνική αποστολή όλο αυτό και έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε και μετά θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά. Έγινε χθες το πρωί, ναι. Το περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός, σας θυμίζω, στις θεσινές του δηλώσεις με τον κύριο Ζελένσκι. Είχαμε μια ξενάγηση από τον πρόεδρο Ζελένσκι στο λιμάνι της Οδυσσού, μια σημαντική ξενάγηση γιατί έδειξε τις υποδομές που έχουν καταστραφεί, ναι, από τις ρωσικές επιθέσεις. Θυμίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι για την εξαγωγή προϊόντων προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό να αναδειχθεί και αναδείχθηκε, θεωρώ, από αυτήν την επίσκεψη και η σημασία των θαλασσίων διαδρόμων να παραμείνουν ανοιχτοί. Αυτό συνέβη την ώρα που τελείωνε αυτή η ξενάγηση και επιβιβαζόμασταν, ετοιμαζόμασταν να επιβιβαστούμε. Άρα είχε γίνει ήδη η συνάντηση, ήταν σε εξέλιξη η ξενάγηση, ολοκληρώθηκε η ξενάγηση και φεύγοντας έγινε. Μια μεγάλη έκρηξη. Ναι. Την ώρα που μπαίναμε στα αυτοκίνητα και ακολούθησε μετά η συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι. Ήταν πριν τη συνάντηση δηλαδή όλο το σκηνικό. Δεν νιώσατε κίνδυνο, κυρία Πελώνη, και τι επικράτησε εκείνη την ώρα? Ψυχραιμία, κύριε Κούτρα. Απλώς νομίζω ότι όλοι όσοι ήμασταν εκεί καταλάβαμε, αν θέλετε, και την ιστορικότητα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Θυμίζω ότι είναι η πρώτη επίσκεψή του στην Ουκρανία και στη συγκεκριμένη πόλη, με όλο το συμβολισμό ιστορικό, πολιτισμικό και συναισθηματικό που έχει. Και αυτό που συνειδητοποιήσαμε και νομίζω συνειδητοποιούν όλοι
είναι τι σημαίνει πόλεμος. Δεν είναι μια θεωρητική άσκηση, είναι καθημερινότητα για τους ανθρώπους που ζουν εκεί και τη φρίκη που περνούν. Κατεστραμμένα κτίρια, επιθέσεις στη διάρκεια της μέρας, επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας, και αναδεικνύει, αν θέλετε, την νόμου και τον λόγο για τον οποίο αυτός ο πόλεμος μας αφορά όλους, το λόγο για τον οποίο πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό το μήνυμα απίθυνε και ο Πρωθυπουργός τόσο κατηδίαν όσο Πελώνη, και στον κύριο Ζελένσκι. Έχετε εξάγει κάποιο συμπέρασμα εάν το χτύπημα αυτό ήταν κατά του Ζελένσκι, ήταν τυχαίο χτύπημα ή κατά Μητσοτάκη? Υπάρχει τέτοια σεναριολογία μεγάλη, οπότε φαντάζομαι αν δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα. Δεν είμαι ούτε θετικός ούτε επειδών μυστικών πληροφοριών, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, προφανώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφερθήκατε σε τυχαίο, προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι σκοτώνονται άνθρωποι κάθε μέρα στην Ουκρανία από τέτοιες επιθέσεις. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό, και σας το λέω επειδή ξεναγηθήκαμε επίσης σε ένα συγκρότημα κατοικιών που χτυπήθηκε από ρωσικά ντρόν στο περασμένο Σάββατο με πάρα πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά. Και ήταν συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Και νομίζω ότι έχει σημασία και όταν Ευρωπαίοι ηγέτες και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέπτονται την Ουκρανία, γιατί ακριβώς παίρνουν την εικόνα από πρώτο χέρι. Και προφανώς, κυρία Πελώνη, ο πόλεμος αυτό δεν είναι καθόλου μακριά μας. Δεν είναι καθόλου μακριά μας. Και προσπαθώ, είναι πολύ κοντά. Προφανώς λειτουργεί και αφαιρετικά. Η σχέση μας με τη Ρωσία δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο αυτή τη χρονική περίοδο. Σας είπα ότι σκοτώνονται άνθρωποι κάθε μέρα. Προφανώς θα συμβαίνει κάτι τέτοιο, ένα σχετικό. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να μπω σε περαιτέρω εικασίες, αλλά νομίζω αναδεικνύεται και η σημασία της στήριξης της Ουκρανίας. Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά την Οδυσσό, αν θέλετε, γιατί αυτή πόλη έχει μια συγκεκριμένη σημασία για την Ελλάδα και τους Έλληνες, και ως λιμάνι και ως αρχή της φιλικής εταιρείας και της ελληνικής επανάστασης και ως κέντρο της ελληνικής παιδείας της διασποράς. Για την οποία και αυτό συζητήθηκε χθες, για να μένουμε και στην ουσία, αν θέλετε, της επίσκεψης, πέρα από το περιστατικό αυτό, το φρικτό, ότι η Ελλάδα, πέρα από όλη τη στήριξη που παρέχει στην Ουκρανία, σκοπεύει να συμβάλλει, και το είπε ο Πρωθυπουργός, στην ανοικοδόμησή της και ιδιαίτερα στην πόλη της Οδυσσού και στα πολιτισμικά μνημεία και σε συνεργασία σε αυτό το τομέα, λόγω και των ιστορικών δεσμών που υπάρχουν με τη συγκεκριμένη πόλη. Να πούμε βέβαια ότι η κυρία Πελώνη είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής, και γι' αυτό ήταν μαζί του σε αυτήν την αποστολή. Όπως και στις περισσότερες. Και στις περισσότερες, ναι. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι συχνά την βλέπουμε να ακολουθεί τον κύριο Μητσοτάκη στις κυρίως αποστολές στο εξωτερικό. Ναι. Ή όταν υποδεχόμαστε ξένους ηγέτες εδώ. Θα πάμε σε διάλειμμα, τι θα κάνουμε? Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, να πάμε. Γιατί να μην πάμε? Να πάμε. Γιατί να πάμε? Να πάμε. Πρατήρια υγρών.
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, τρίτο μέρος της εκπομπής δύο μαζί απόψε και δύο μαζί, δύο μαζί. Έτσι. Και που λέτε. Και που λέτε. Και που λέτε τα μάθατε τα νέα τελικά. Τα συμμετέχει κανονικά στις ευρωεκλογές η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μεγάλη συζήτηση αυτή που άνοιξε. Δεν θα πω στον αέρα αυτά που ακούω κάτι να συζητούν διάφοροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι... Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρουμε θέμα. Αν υπάρχει πρόβλημα δεν ή όχι. Δεν υφίσταται θέμα αυτή τη στιγμή για συμμετοχή της στο Ευρωψηφοδέλτιο ή όχι. Έτσι. Ναι. Το ότι γίνεται η έρευνα και αυτά είναι μια άλλη κατάσταση, οι οποίες προφανώς πηγαίνουν παράλληλα. Έτσι. Να το δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Παράλληλα. Δεν τίθεται ζήτημα να βρεθεί εκτός γαλάζιου Ευρωψηφοδελτίου. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου απάντα το Μαξίμου, που αναμένει ωστόσο τα αποτελέσματα της εν εξελίξη τριπλής ταυτόχρονης έρευνας από τη δικαιοσύνη, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Υπουργείο Εσωτερικών. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Επί του παρόντος, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Γιατί για να πάρουμε μία απόφαση για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Ψηφοδελτίου, μιλάμε με τα δεδομένα τα οποία έχουμε κάποια στιγμή. Μιλώ τώρα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στη φάση αυτή. Είμαστε νομίζω δεσμευμένοι και υποχρεωμένοι να ακούσουμε τις δηλώσεις και της κυρίας Σιμακοπούλου και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αντιπολίτευση πάντως βάζει στο στόχαστρό της, εκτός από τον Ευρωβουλευτή, που είχε στην κατοχή της τα email των απόδημων Ελλήνων και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία είναι υπόλογη έτσι και εκτεθειμένη, είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο πρέπει να δώσει απαντήσεις, να μην πω τη λέξη απολογηθεί, για τη συγκεκριμένη διαρροή email από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Πρόθεσή της, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι να μην μείνει καμία σκιά στην υπόθεση της κυρίας Σιμακοπούλου και να μην υπονομευτεί ο θεσμός της επιστολικής ψήφου, με την πολιτική κόντρα την ίδια ώρα να περιστρέφεται γύρω από το αδιάβλητο των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Τα mail τα συγκεκριμένα, όπως γίνεται η καταγγελία, αφορούν πρόσωπα τα οποία εγγράφησαν για τις εκλογές του 23. Άρα δεν έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο. Είναι μια εξαιρετική, με όλη τη σημασία της λέξεως, ευρωβουλευτής η κυρία Σιμακοπούλου. Υπάρχουν mail τα οποία δημιουργήθηκαν τις μόλις 2-3 τελευταίες μέρες από ανθρώπους προκειμένου να συμμετέχουν στο σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Είτε υπάρχει μια υπόγεια διαδρομή ανάμεσα στο γραφείο της κυρίας Σιμακοπούλου και στο Υπουργείο Εσωτερικών, είτε είναι τόσο διάτρητο το σύστημα αυτό το οποίο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πρέπει να απαντήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών τι έχει συμβεί. Η έρευνα την οποία έχει προκαλέσει το Υπουργείο δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σάπιο υπάρχει. Αυτό πρέπει να οδηγήσει σε συνέπειες. Εδώ μιλάμε για προσωπικά λερωμένα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν αγγίζει κανένας την κυρία Κεραμέως. Μιλάμε για νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Κοσμά. Ξέρουμε εμείς τι λέμε, είναι εσωτερικό αυτό. Όλοι έχουν τα εσωτερικά τους, τα κόμματα έχουν τα εσωτερικά τους, οι τηλεοράσεις έχουν τα εσωτερικά τους. Τώρα τι να πω, ξέρω, πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ έτσι κακή χρονική συγκυρία που έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ήταν καλή, αλήθεια είναι. Για όλα τα πράγματα, ας αφήσουμε την κυρία Σιμακοπούλου, κάτι το οποίο θα κριθεί αργότερα. Αν ολοκληρωθούν οι έρευνες και δείξουν κάτι, τώρα θα είναι άλλη μία... Χτύπημα. Παιδί μου, δεν είναι χτύπημα μόνο πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κτλ. Αλλά σκέψου, αυτή την πενταετία, πόσοι Έλληνες ευρωβουλευτές εκτέθηκαν, ναι, έφυγαν, ο ένας είναι φυλακή, η άλλη μπήκε φυλακή, βγήκε, ναι. Ο άλλος είχε καταγγελίσει. Όχι, εκείνο έτσι. Έχει τελειώσει. Ναι. Έχουμε και άλλη έρευνα. Θέλω να πω ότι υπήρξαν πολύ αρνητικές συνέπειες για πάρα πολλούς Έλληνες ευρωβουλευτές. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό ήταν σε εθνικό επίπεδο, έτσι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς λόγω αυτών των υποθέσεων, ανακάλυψε ότι έχει ελλειπές, ας το πούμε, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και ελέγχου, διότι δεν πήγαινε το μυαλό τους, ας πούμε, πού να πάει. Των ανθρώπων όταν γινόταν τέτοια πράγματα. Πού να πάει. Δηλαδή, έχω την εντύπωση, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουν.
Διότι τους πήγαμε. Μου ένα βήμα λίγο, παραπέρα. Ναι, μου θύμισε εκείνη την εισαγωγή στο Enterprise μου στο Star Trek. Τους πήγαμε σε μέρη που δεν ήξερα να πάει άνθρωπος. Ναι. Έτσι, μόνο με Έλληνες θα πάτε εκεί. Ναι. Ναι. Τους πήγαμε πέρα από το όριο που εκείνοι είχαν θέσει και νομίζω ότι εδώ ρε, παιδί μου τελειώνει. Αμ εμάς μας ρωτήσατε, δεν μας ρωτήσατε. Που έχουμε και εμπειρία και έτσι, τεχνογνωσία. Θα σας πάμε λίγο πιο κάτω. Έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και αυτά και σε άλλες χώρες, αλλά ρε παιδί μου, τώρα εκεί. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει μία εικόνα, όλοι μας, έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα διαφωνήσει αυτό που θα πω, είχε μία αίσθηση ότι ήταν λίγο ελιτίστικο, δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι και όλα λειτουργούν, όχι τέλεια, το τέλεια είναι συντηρητικό. Είναι τέλεια, έτσι. Λοιπόν, και ξαφνικά μπαπ το ένα πίσω από το άλλο. Ναι. Και βέβαια το. Δεν ήταν καλά πράγματα. Καθόλου. Και το κακό είναι ότι σε επίπεδο επικοινωνιακό, έτσι, το πρόβλημα το οποίο θα τεθεί με την επιστολική ψήφο. Γιατί, διότι αυτή τη στιγμή δίνονται επιχειρήματα. Αποδειχθεί δεν αποδειχθεί. Αυτό είναι άλλο, είναι ελληνικό φαινόμενο. Αποδειχθεί δεν αποδειχθεί ότι συνέβη κάτι. Αυτή η ρητορική αντιπολιτευτική ενάντια στην επιστολική ψήφο. Να κάνω ψήφο, μια χαζή ερώτηση. Υπάρχουν χαζές απαντήσεις, όχι χαζές ερωτήσεις. Λοιπόν, πες, ότι εγώ είμαι υπουργός εσωτερικών και εσύ είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Του ίδιου κόμματος. Και γίνεται όλο αυτό και ξαφνικά βρίσκομαι εγώ υπόλογη. Τώρα να εξηγήσω... Υπουργός, να πείτε, εγώ δεν έδωσα τίποτα. Από εδώ δεν φεύγει τίποτα. Εντάξει. Και μάλιστα έχω διατάξει και έρευνα. Εσωτερική. Αφού εγώ είμαι το αφεντικό σε εισαγωγικά και θα γίνει ο εσωτερικός έλεγχος που πρέπει να βγει και προς τα έξω το αποτέλεσμα του εσωτερικού ελέγχου, αλλά έχω πει ότι δεν έχει φύγει τίποτα. Πώς θα έχει φύγει τίποτα και θα το πούμε. Και πώς θα ξέρω, μάλλον πώς θα ξέρει ο κόσμος ότι όντως δεν έχει φύγει τίποτα. Αφού εγώ αποφασίζω. Αν έφυγε, δεν έφυγε. Και... Ναι, βρε παιδί μου. Εγώ θα εκτεθώ. Ναι, αν έφυγε. Βλέπεις ότι εγώ δεν μιλάω γιατί θέλω να δω τι θα βγει. Έφυγε ή δεν έφυγε. Αφού είπε σήμερα ότι δεν έφυγε. Ναι, αλλά εγώ συνεχίζω να μην μιλάω. Εσύ συνεχίζεις να μην μιλάς. Μήπως δεν έφυγε ή δεν έφυγε. Έφυγε ή δεν έφυγε. Ή δεν έφυγε ή δεν έφυγε. Όπου φύγει, φύγει, να ξέρεις. Ναι. Είναι δηλαδή. Όχι, θέλω να πω ότι. Είναι λίγο αν ρε παιδί πράγματα, μου, εγώ τώρα διατάξω μια εσωτερική. Γίνει κάτι στο δικό μου το Υπουργείο. Και δεν πρέπει τώρα, δεν είναι. Δεν κάνει τώρα να συμβεί αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να... και να συνέβη. Αν συνέβη, που δεν λέμε ότι συνέβη, λέμε αν συνέβη. Δεν συνέβη, το λέμε. Έτσι. Αν. Στην απίθανη περίπτωση. Θα ακουστεί ότι έγινε αν βρε παιδί που λέμε. Δεν θα ακουστεί. Οπότε, δηλαδή, είναι ρε παιδί μου αυτό... Άσε τους άλλους να κάνουν έρευνες, ναι, τώρα, είναι, μην ναι, καταγίνεσαι με αυτά. Περιμένω, πες, δεν συνέβη. Ναι. Περιμένω το αποτέλεσμα ότι δεν συνέβη. Όχι, συγγνώμη. Περιμένω το αποτέλεσμα. Έτσι, είναι σαν αυτό που λένε. Θες από αυτό. Αυτό θυμήθηκα εγώ σήμερα, ναι, μα γι' αυτό, έτσι, μα κι εγώ αυτό έγινε τίποτα. Πες όχι, πες όχι. Τέλος πάντων. Για να είμαστε λίγο, για να σοβαρευτούμε, γιατί τώρα η αλήθεια είναι εξής. Δεν γίνεται τώρα να μην δεν γελάσεις κιόλας. Δεν μπορείς να μην το πεις αυτό το πράγμα τώρα σοβαρά. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνετε να προκαταλαμβάνετε το αποτέλεσμα της εσωτερικής έρευνας σε ένα Υπουργείο. Το προκαταλαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο. Όχι, λέει, δεν φεύγει, δεν έγινε. Έχει και άλλο. Έχει και άλλο. Επειδή είχε σχέση με τον απόδημο ελληνισμό, παρενέβηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο οποίος ρώτησε, έφυγε τίποτα. Παιδιά. Όχι. Είδατε... Να ρε παιδιά, δεν έφυγε. Δεν είναι. Αλλά κάντε μία μήπως έφυγε κάτι. Έτσι κάτι ξέφυγε. Ναι. Που μπορεί να μην έχει φύγει, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είναι παλού. Όντως, Φερρυππίν... Μπορεί να είναι από... Ο κατάλογος των οποίων... Του 23. Ο κατάλογος, καταρχάς, πέραν του την 23, ο κατάλογος από τον οποίο ισχυρίζονται ότι φύγαν αυτά τα emails, είναι ένας κατάλογος ο οποίος ακόμα φτιάχνεται. Άρα δεν μπορεί να έφυγε τέτοιο μεγάλο σύνολο emails, αφού είναι ακόμα σε καταγραφή. Ούτε πια... Έχουν τρελαθεί τι μωρέ, όλοι τώρα, από όλοι οι Έλληνες λίγο, να ας πάμε στο κακοπροαίρετο σενάριο. Πες ότι φύγανε. Δεν μπορούσαν να φύγουνε. Αλήθεια τώρα το πιστεύεις αυτό. Τι θα πει ότι λοιπόν, είναι υποκαταγραφή. Βρέθηκε αν ήθελα προχθές, εγώ να πάρω από το 1 μέχρι το 50 δεν μπορούσα. Άκου τώρα σου πω. Όλοι σας έχετε αυτό τον two-step safety.
που μπαίνετε σε διάφορα εργαλεία. Δύο βήματα ασφαλείας. Μπράβο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το αρχείο με περίπου 80 εκατομμύρια κωδικούς που έχουν έρθει σε SMS βρέθηκε χωρίς την παραμικρή προστασία. Ναι, το πιστεύω. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα απίθανο ότι πρέπει να εμφανιστούν οι χακεράδες οι οποίοι. Όχι, μωρέ, αλλά λέμε τώρα. Ότι, αλλά τέτοια, εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λες. Είναι υποκαταγραφή, οκ, okay, αλλά εγώ άμα θέλω να πάρω 10 emails από εκεί ή 50, δεν μπορώ. Ακόμα και αν υποκαταγραφεί. Να ρωτήσω το Υπουργείο σου. Θα διατάξω εσωτερική έρευνα. Αλλά δεν έφυγε τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, λείπω. Σε παρακαλώ. Δεν είμαι εδώ, λείπω, είμαι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Λοιπόν, και εκεί που, μια και μιλάμε για εξωτερικό. Το παιδί πάει και φαντάρωσε. Ναι, ναι, και τώρα είναι, δεν θέλετε να το δούμε, το έχω ετοιμάσει 4, δεν πρόλαβα. Τι. Είναι στην Αρκαδία διακοπές. Βέβαια. Μέχρι, να το δούμε. Το έχουνε, δεν ξέρω, το ετοιμάσαμε χθες, αλλά δεν πρόλαβα. Έχω διατάξει εσωτερική έρευνα στο κοντρόλ. Πάει. Δεν θα το δούμε δηλαδή. Δεν θα το δούμε. Τώρα κάνουν έρευνα μεταξύ τους, ναι. Ψάχνω. Δέστε το χθες, από το χθεσινό είναι, στο χθεσινό σκρίπτ είναι της εκπομπής. Λοιπόν, εκεί που όλα ήταν μια χαρά, λες ρε παιδί μου. Πάντως, άμα έχετε βάλει αυτό το, ξέρετε ποιο, μπορώ να τα δείξω τα πλάνα επιτόπου, τα έχω. Άμα. Αυτό το ξέρετε. Δεν απαντάνε. Θα διατάξω εσωτερική έρευνα. Ναι, δεν το συζητάμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εκεί ρε παιδί μου που είπες να τα χειροφιλήματα, να φάγανε μαζί και τίποτα δεν ήταν και μια κουβέντα είπαμε και βραδερφά που κάνετε έτσι. Βγαίνει ο απολυμμένος, φρεσκοπολυμμένος Γενικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έτσι, ο οποίος έχει κατηγορηθεί και γι' αυτό μάλλον εκδιώχθηκε άρων των άρων, έχει κατηγορηθεί για διαρροές. Και λέει ότι τα λεφτά. Πρόσεξε τώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο άκουσα να συζητιέται πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ναι. Ναι. Γιατί λέγανε, δεν μπορεί ρε παιδιά εμείς να έχουμε μία σύσκεψη εδώ σαν Δέλτα Τηλεόραση εσωτερική. Έφυγε από το Υπουργείο. Να μην υπάρχουν δημοσιογράφοι μέσα και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, 10 λεπτά να εγώ υπάρχει πρωτοσέλιδο. Εγώ το έχω ζήσει από άλλη, σε τέτοια σύσκεψη κλειστή πριν βγούμε. Να υπάρχει βλέπω... διαρροή, δηλαδή ναι, παιδί, να βλέπεις δημοσίευμα, αυτά τα οποία τι συζητήσαμε. Έγινε, είμαστε τρεις άνθρωποι είμαστε μέσα. Αυτό, εντάξει, δεν είναι ωραίο όταν συμβαίνει. Όχι. Είναι... Αν ήταν ανοιχτή ή ακόμα και αν υπήρχαν όντως μέσα δημοσιογράφοι, καλώς... Δικαιολογείται. Ναι. Βεβαίως. Τη δουλειά τους κάνουν όλοι. Έτσι. Αλλά αυτό να μην προλαβαίνεις να πάρεις μια απόφαση για να. Μα δεν ήταν δεν βγήκε η απόφαση. Όχι, ποια απόφαση. Όχι, δεν είναι λεπτομέρειες των συζητήσεων. Ναι, λεπτομέρειες των συζητήσεων. Είπε αυτό και εκείνο απάντησε αυτό. Αυτό λες, είναι κάτι που το έχουν προλάβει. Αναδείξει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ενοχλούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εξού λένε ότι φταίει και αυτό για την λάθος έτσι, πώς να το εξηγήσω τώρα. Πολιτική στρατηγική, τη λάθος εντύπωση πολιτική. Γιατί δεν τους άφηναν περιθώρια να δημιουργήσουν στρατηγική. Ναι, γιατί τα χαστούκια ήταν το ένα μετά το διέρα, άλλο. Το ένα πέσα από το άλλο, ναι. Ισχύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, μισό λεπτό για να μην μπερδευτούμε. Αυτό το οποίο βλέπεις στο preview είναι το χθεσινό που έχουμε για να δούμε που έχουν πάει... Αυτό σημαίνει ναι. Χωρίς εσωτερική έρευνα. Shoot it. Όπου περνούν το τριήμερο, το τετραήμερο μαζί με τη Φάρλη, τη σκυλίτσα τους. Ακριβώς. Το ευάερο και ευήλιο που είπε για το διαμέρισμα στο Κολωνάκι Μέρη, το παίρνω. Το ίδιο ευάερο και ευήλια είναι η σουίτα που μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο ανάμεσα στα χωριά Βαλτεσινίκο και Μαγουλιάνα, στην ορεινή Αρκαδία. Υπερπολιτελές ξενοδοχείο πεντάστερο, το οποίο στο προηγούμενο διάστημα ανακαινίστηκε από το 2022 που το πήρε η εταιρεία που το είχε αναλάβει. Το ανακαίνισε και το έκανε ξενοδοχείο. Αυτό είναι σαν να είναι στην Ελβετία. Ναι. Είναι ακριβώς σαν να είναι μέσα στις Ελβετικές Άλπες, γιατί εκεί το σημείο έχει πάρα πολλά έλατα. Στο και Χστάρ. Είναι όλο το τοπίο μαγικό. Ήταν σανατόριο παλιά. Ήταν σανατόριο παλιά, ακριβώς. Το είχε αναλάβει η αδερφή του Μακεδονομάχου, του Παύλου Μελά, και το είχε μετατρέψει σε σανατόριο με βάση τα ιστορικά στοιχεία που διατηρούνται και από μάλιστα, εκείνη την εποχή. Διατήρησαν στοιχεία από αυτό, γιατί διάβαζα ότι ας πούμε το μπαρ είναι στη μορφή του φαρμακείου το πρωινό. Α,
Σοβαρά τώρα. Μη δυσιονίζεσαι εσύ. Εγώ δεν θα πήγαινα. Πρώην σανατόριο μου θυμίζει το American Horror Story. Δεν θα σε καλέσω. Αυτό θα δίνει τόσα λεφτά, μου πει, κοίταξε. Αφού έδωσε 100 ευρώ για το 15 ευρώ. Δεν είμαι αρχηγός του συνασπισμού τη αριστερά για να δώσω τόσα λεφτά. Αυτό είναι λίγο λαϊκισμό πια το αριστερά-δεξιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Οι ψηφοφόροι θα έχουν πρόβλημα. Αναφέρεσαι όμω. Ναι, γιατί κατανοώ του ψηφοφόρου ότι όλα αυτά που λέμε τόση ώρα του κάνουν έξαλλο. Ναι, μα δεν είναι όμω ακριβώ πια αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοφόροι, παιδιά. Ο άνθρωπο είπε από την πρώτη στιγμή ότι είναι πολύ άνετο οικονομικά και επιτυχημένο. Δεν έκρυψε τίποτα. Εκτό πλάκα έκανε και κάτι πολύ σημαντικό. Πριν από δύο μήνες ήτανε τα Χριστούγεννα που έδωσε χρήματα ο ίδιος για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο κόμμα αυτό και σε ναι. κάποια μίντια και δυστυχώς αυτό του γύρισε και μπούμερα. Και είναι κρίμα γιατί ο άνθρωπος έσωσε με τα χρήματά του. Πάμε λίγο στο πιο lifestyle κομμάτι. Λοιπόν, μένει στο ξενοδοχείο αυτό που ήταν σανατόριο, περνάνε τις τελευταίες μέρες οι δυο τους και κυκλοφορούν. Και θα μείνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τρώνε κάπου, βγαίνουν έξω. Πώς είναι, πώς κυλάει το κλειστό. Όταν βγήκαν έξω, προτίμησαν μια ταβέρνα της περιοχής. Λέγεται είναι χασαποταβέρνα. Τι θα περιμέναμε να βρούμε εκεί πέρα. Μια χασαποταβέρνα με παραδοσιακά κρέατα ντόπια. Χασαποταβέρνα Ιωσήφ, όπου τους είδε κόσμος ότι πήγανε, επέλεξαν για να φάνε εκεί και να δοκιμάσουν τη σπεσιαλιτέ της περιοχής. Συνομίλησες μαζί με τον ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένη ταβέρνα στο στέγη του Ιωσήφ με τη σύζυγό του συγκεκριμένα, την Άννα, την κυρία Άννα, να τη στείλουμε ένα μεγάλο φιλί. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Άννα, τι επέλεξαν να φάνε, πώς ήταν στη συναναστροφή μαζί τους. Πάμε. Είστε ιδιοκτήτρια, είστε υπάλληλος στο κατάστημα. Είμαι σύζυγος του ιδιοκτήτη. Ήσασταν εκεί το βράδυ της περασμένης Κυριακής όταν ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης με το σύζυγό του, τον Τάιλερ Μακμπέθ, να φάνε στο μαγαζί σας. Ναι. Πώς ήταν έτσι, ήταν απλοί ως άνθρωποι, ζήτησαν κάτι. Απλοί άνθρωποι σαν όλους τους ανθρώπους που έρχονται και τρώνε στο μαγαζί. Τι παρήγγειλαν, σε τι έδειξαν προτίμηση. Σε κρέατα. Εμείς εδώ φημιζόμαστε για τα κοψίδια μας, οπότε παρήγγειλαν βασικά ό,τι τους προτείναμε. Ήτανε μεγάλη παρέα ή ήταν οι δυο τους. Όχι, ήταν παρέα. Θυμάστε πόσα άτομα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τι σας είπαν όταν τελείωσαν το δείπνο, το απόλαυσαν, τους άρεσε, σας άφησαν κάποιο μεγάλο πουρμποάρ, σας είπαν κάποιες εντυπώσεις. Τους άρεσε και φαντάζομαι ότι τους άρεσε και η περιοχή μας. Είχαν κάνει κάποια κράτηση προηγουμένως. Λοιπόν, μισό. Επίτηδες ήθελα να το δούμε έτσι όλο, έτσι αυτό. Ναι. Γιατί τελικά έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν. Όλοι λένε, μα δεν εκφράζει πολιτικό λόγο, δεν έχει πολιτική άποψη, δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ξέρει αυτό, δεν ξέρει εκείνο. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά πάντως τι με νοιάζει εμένα, τι με νοιάζει εμένα, για ποιο λόγο. Δηλαδή έπρεπε να το δούμε για να καταλάβουμε το μέγεθος. Ναι, γιατί άμα στην ταβέρνα τηλέφωνο να ρωτήσεις τι φάγαν, πώς ήταν, τι ήπιαν, τι ρωτάς κάνανε. Δηλαδή την ιδιοκτήτρια της ταβέρνας αν ήσασταν εκεί. Δηλαδή συγγνώμη τώρα. Εάν τυχόν εγώ είμαι ιδιοκτήτης ένα μαγαζί. Αυτό είναι ερευνητική δημοσιογραφία. Εγώ έχω ένα μαγαζί έτσι και ξέρω ότι θα έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τουλάχιστον... Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πέρα από αυτό, άστο αυτό. Έχει πολύ μεγάλη παρουσία και προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media. Δεν θα είμαι εκεί. Είναι ερώτηση. Είναι σαν αυτό που πηγαίνει ο άλλος και κερδίζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ και του λένε πώς αισθάνεστε. Πώς δεν μπορεί να αισθάνεται. Καλά. Έτσι. Τώρα, να πούμε το εξής. Τι έχει συμβεί στη συνέχεια αυτού που λέγαμε προηγουμένως πριν έχουμε αυτή τη διακοπή. Άσετε το ύφος που περιγράφαν τα πεύκα και τα έλατα και έλεγε ότι αναλύουν τουλάχιστον τη στρατηγική του Ρόμελ, ας πούμε, στη Μετάφρικα Κόρπ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιώνουν του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκείνο το οποίο συνέβαινε το εξής και εκεί είναι λίγο το πράγμα περίεργο. Τα χρήματα δεν είναι τόσο τα τυχόν τα χρήματα που κατατέθηκαν στο λογαριασμό πριν ή μετά την πληρωμή, το οποίο φαίνεται τα εξτρέ. Από τη σκηνή του λογαριασμού, αυτό είναι πολύ εύκολο να αναποδειχθεί. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα προέρχονται από μια εταιρεία που έχει έδρα το Μαϊάμι. Τώρα, εδώ τίθονται θέμα, το σας δείξαμε και χθες στο ρεπορτάζ, ότι έχει διατεχθεί σε αγγελική έρευνα ακριβώς για με τι ακριβώς συμβαίνει με την εταιρεία αυτή και αν υπάρχουν παραβάσεις του πόθεν έσχεσης στη μεριά του κ. Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης, βέβαια, συνεχίζει να λέει ότι εγώ έχω δηλώσει τα πάντα, σας δείξαμε χθες την απάντησή του. Φαίνεται όμως ότι από τις αντιδράσεις του, ότι μάλλον το πράγμα έχει χοντρίνει λιγάκι, με συγχωρείτε την αγορά έκφραση, με την έννοια ότι ίσως μπαίνουν σε πράγματα που δεν είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με αφορμή αυτή γιατί τα χαρτιά
για την εταιρεία του κ. Κασελάκη, η διαρροή έγινε από τον κ. Γεωργόπουλο, τον πρώην διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται αυτό με ΑΙ για να γίνει πόλεμος εναντίον του κ. Κασελάκη. Για να δούμε λιγάκι την το μήνυμα που έστειλε ο Στέφανος Κασελάκης γι' αυτό. Στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Τα δικά μου εισοδήματα, σε αντίθεση με τις γιγαντιές περιουσίες αυτών που μας κυβερνούν, είναι φορολογημένα. Με μια δεικτική ανάρτηση, ο Στέφανος Κασελάκης κατηγορεί ευθέως τη δικαιοσύνη ότι κινείται ταχύτατα όταν πρόκειται για υποθέσεις που ενδιαφέρουν την κυβέρνηση, ενώ αντίθετα κινείται πολύ αργά για άλλες υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και η τραγωδία των Τεμπών. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στον κόσμο. Όταν αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν αναλαμβάνει να στείλει σπίτι τους αντί για τη φυλακή βιαστές πρωθυπουργικούς φίλους, η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο αργά αντανακλαστικά στον κόσμο όταν οφείλει να διερευνήσει το έγκλημα, το μπάζωμα και τη συγκάλυψη Τέμπη. Μετά από αυτή την ανάρτηση, το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί τον Στέφανο Κασελάκη για πόλεμο λάσπης. Αφήνει αιχμές κατά του Πρωθυπουργού, οι οποίες είναι πράγματι χυδαίες. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην απαντάει επί της ουσίας και λέω και πάλι να επιτίθεται με χυδαίο τρόπο και στη δικαιοσύνη αλλά και να αφήνει υπονοούμενα τέτοιος μεγάλης τοξικότητας. Πώς γίνεται η δικαιοσύνη να εμφανίζεται επισπεύδουσα στην υπόθεση αυτή αλλά για βασικά θέματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και έχουν συγκεντρωθεί 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για τα Τέμπη όλοι ποιούν την ίσα. Εφόσον πράγματι και εξωκοινοβουλευτικοί πολιτικοί αρχηγοί εμπίπτουν στη διάταξη αυτή, οπωσδήποτε, εφόσον αυτό είναι βέβαιο και σίγουρο, την επόμενη μέρα θα γίνει μεταβίβαση των μετοχών του. Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια μετά το θόρυβο που προκάλεσε η επιλογή του Στέφανου Κασελάκη να δανείσει χρήματα από την εταιρεία του με έδρα την Αμερική, τον ΣΥΡΙΖΑ, για να πληρωθούν όπως υποστήριξε μισθοί και δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους στα κομματικά μέσα. Επιτήμιο για τη δικαιοσύνη. Γιατί απετόλμησε ο εισαγγελέας να αξιώσει έλεγχο σε κάτι το οποίο φαίνεται από τα περιστατικά ότι πάντως υπάρχει ένα ζήτημα. Δήλωσε ότι πρόκειται να πουλήσει ούτως ή άλλως, να μεταβιβάσει αυτές τις εταιρείες. Μια μη σκοπούμενη παράληψη, να προσπαθεί έτσι να συνταυτιστεί, να συγχύσει τον κόσμο τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλα σκάνδαλα. Υπάρχει θέμα νομικό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Είναι παράλογος ο νόμος, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλογος ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν είναι ο μοναδικός παράλογος νόμος. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, το ότι επειδή ακριβώς έχουμε στην Ελλάδα πολυνομία και ένα δεδαλώδες νομικό σύστημα, υπάρχουν νόμοι που αλληλοκαλύπτονται, υπάρχουν νόμοι που είναι παλιοί και δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Σας θυμίζω ότι όταν έγινε η παρέβαση στο ποινικό σύστημα, στον κώδικα ποινικής οικονομίας, αν το λέω σωστά, με συγχωρείτε γιατί δεν είμαι νομικός. Είχε να γίνει αυτό που ήταν οι διαδικασίες και όλα αυτά στη διάρκεια των ποινικών δικαστήριων. Έγινε το 2020 και είχε να το ακουμπήσουν από το 1970, περίπου 50 χρόνια. Όχι, ανάποδα. 70 χρόνια, το 1950. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι σε ένα τόσο πολυδέδαλο νομικό σύστημα προφανώς υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεχαστεί με την έννοια ότι δεν έχει δοθεί αφορμή για να χρησιμοποιηθούν, να εφαρμοστούν. Από την άλλη. Είναι αυτό το οποίο μένει καμιά φορά. Για όλα τα πράγματα έχουν τέτοια μεγάλη πρεμούρα. Αυτόν τον περίφημο, ας πούμε, νόμο περιευθύνησης υπουργών. Λέμε διάφορα, έτσι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι πάντοτε όμως αυτά τα θέματα έχουμε πει και λέμε από εδώ ότι αυτό το πρέπει να κάνουμε να περιμένουμε πάντα τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα που θα βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για να έχει άποψη τελική επ' αυτών των θεμάτων. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να έχουν την άποψή μας, αλλά την τελική άποψη, την απόφαση, τη βγάζει η ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, την ίδια, είχαμε κάποια περιστατικά, όχι το πρώτο, δεν είναι το πρώτο, με τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Ο κύριος Αχμέτ αισθάνεται δικαιωμένος για τις παραβιάσεις δημοσιογραφικής διεθνολογίας σε βάρος του και νομίζω θα πρέπει να δούμε το ρεπορτάζ του Κοσμά Πανταζή και μετά θα επιστρέψουμε μαζί για να το σχολιάσουμε.
Ήρθε τελικά μέσω του Τούρκου συνηγόρου του αναγνώστη η δικαίωση για τον βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Σιλχάν Αχμέτ, για παραβίαση της δημοσιογραφικής διοντολογίας σε βάρος του από τουρκικές εφημερίδες. Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής προχώρησε στην εξής δήλωση. Κερδίσαμε σήμερα μία μάχη στον αγώνα μας για διαφάνεια και ισοτιμία στους όρους προβολής της άλλης άποψης στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με τη δημοσίευση της θέσης του συνηγόρου του αναγνώστη των τουρκικών εφημερίδων κυρίου Φαρούκ Μπιλντιρικί. Στο δημοσίευμα του συνηγόρου του αναγνώστη γίνεται η παραδοχή ότι οι εφημερίδες Αξάμ και Μιλιγέτ παραβίασαν τον κώδικα δημοσιογραφικής διοντολογίας, καθώς δεν έκριναν σκόπιμο να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις μου που είχαν σταλεί ως απάντηση σε μεροληπτική, άδικη και σαφέστατα σκόπιμη κριτική εκ μέρους τους σε εκφάνσεις της δημόσιας παρουσίας και πολιτικών μου πρωτοβουλειών. Όπως τονίζει στη δημοσιευμένη θέση του ο κύριος Μπιλντιρικί, σε κανένα μέρος της συνέντευξής μου στην εφημερίδα Καθημερινή, που αποτέλεσε και την αφορμή για άσκηση ιδρυμίας κριτικής στο πρόσωπό μου, δεν αναφέρομαι στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, κύριο Νίκο Δένδια, και με αυτόν τον τρόπο η διασύνδεση του προσώπου μου με εκείνου του Έλληνα Υπουργού οδήγησε σε παραπλάνηση του αναγνωστικού κοινού αναφορικά με τις πραγματικές μου απόψεις. Ταυτόχρονα καλείται εν λόγω εφημερίδες να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις μου, πράγμα που δεν έπραξαν έως σήμερα. Πρόκειται ασφαλώς για μια εξέλιξη που με χαροποιεί και δίνει ελπίδες στον αγώνα μου για την υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών της κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης της μειονότητας. Κάτι που ασφαλώς δεν συμβαίνει στον τοπικό μειονοτικό τύπο, ο οποίος βαδίζει στο δικό του μοναχικό δρόμο της μονολιθικότητας. Θα συνεχίσω γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο αγώνας αυτός αξίζει να δοθεί, θα πάει μέχρι τέλους και θα δικαιωθεί. Νομίζω ότι είναι δικαίωση του κυρίου Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος έχει γίνει δέκτης πολλών ειδών επιθέσεων κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατιών. Το έχει πει από εδώ πολλές φορές. Και νομίζω ότι κάθε φορά που υπάρχει μια δικαίωση σε ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για τη μειονότητα ακριβώς για να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, νομίζω ότι κάθε φορά που δικαιώνεται πρέπει εμείς να το λέμε και να το έχουμε και μπροστά σαν οδηγό στο ότι η μειονότητα πρέπει να είναι να απολαμβάνει την ισονομία και την ισοπολιτεία και να μην εργαλειοποιείται από κανέναν και ποτέ. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή παρεμβολή, γιατί έφυγε χθες ένας πολύ σπουδαίος μουσικός συνθέτης, ο Δήμος Μούτσης. Ένας άνθρωπος που είχε ένα πολύ δικό του προσωπικό στυλ, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει γράψει πολλά τραγούδια τα οποία δεν ξέρουμε ότι είναι δικά του, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Δήμο Μούτσο, για πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς συνθέτες. Δεν ξέρουμε ότι είναι δικά του τα τραγούδια, ξέρουμε το τραγούδι, έχουμε ακούσει διάφορους τραγουδιστές να το λένε, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι στους στίχους, ποιοι είναι στην μουσική, εκτός εάν ποιος έχει γράψει τη μουσική δηλαδή, εκτός αν είναι πολύ διάσημα τα ονόματα και χρησιμοποιούνται έτσι περαιτέρω για την προώθηση του τραγουδιού. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σε έναν μουσικοσυνθέτη σαν τον Δήμο Μούτση αυτό το μικρό αφιέρωμα εις μνήμη του. Πάμε να το δούμε. Να σου πάρω βιολιά και να τέφει γλυκό να σου παίζει, ερημούλα μου, ερημούλα μου. Σπουδαίος δημιουργός, με προσωπικό στυλ, υπέροχες μελωδίες, ανήσυχο πνεύμα και τραγούδια που άφησαν εποχή. Ο Δήμος Μούτσης, που έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ελληνική μουσική, με ένα πλούσιο έργο μεγάλης γκάμας. Αυτή η δουλειά, το να δημιουργείς, το να φτιάχνεις πνευματικά πράγματα, πρέπει περισσότερο να σε αγαπάει εκείνη από ότι να αγαπάς εσύ. Είναι αυτό που λέμε το ταλέντο. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Γεννημένος στον Πειραιά, ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές σε ηλικία 7 ετών, μαθαίνοντας βιολί. Το 1967 έγραψε το πρώτο του τραγούδι, «Το βρέχει ο Θεός» με τον Σταμάτη Κόκοτα, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά επί σειρά ετών σε διαχρονικές επιτυχίες. Πολύ μεγάλος δημιουργός, συνθέτης, μουσικός. Έγραψε τραγούδια μοναδικά, με δικό του προσωπικό ήχο και ύφος. Ήξε τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του, που βασικά που με ανακάλυψε, μου έδωσε τα πρώτα από τα τραγούδια, το φίλο τα πάντα. Για το κορίτσι μου. Στην Ελευσίνα μια φορά. Άνοιξε
άνοιξε νέους δρόμους στη δισκογραφία με κομμάτια του που αγαπήθηκαν από όλους, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλοι τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων ο Μπιθικότσης, η Μοσχολιού, ο Μητσιάς, ο Μητροπάνος, η Μπέλου, η Γαλάνη, η Πρωτοψάλτη και η Μούσχουρη. Ήταν ο πρώτος μου σημαντικός συνθέτης, με αυτόν ξεκίνησα. Έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην καριέρα μου. Βρήκα πλήρη ταύτιση με τα τραγούδια του και με τον τρόπο που ακουμπούσε πάνω στη μουσική. Ήταν ένας μαγικός συνθέτης, ένας ιδιοφυής μουσικός, ένα πολύ ανήσυχο πνεύμα, ένας ταξιδιώτης της μουσικής. Μελοποίησε τους κλασικούς ποιητές αλλά και τους σύγχρονους, όπως ο Γκάτσος, ο Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Τρυπολίτης. Σπουδαία έργα του είναι ο Άγιος Φεβρουάριος, ο Συνοικισμός Α, η Τετραλογία, το Φράγμα και το Ενέχειρο, με το οποίο εγκαινιάζει τη μοναχική του πορεία ως τραγουδοποιός. Ναι, ο Μνήμη ήταν ένας πολύ έτσι ιδιαίτερος μουσικοσυνθέτης και το ακούσατε και από τους ερμηνευτές οι οποίοι είπαν τραγούδια του. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε για να δούμε το άλλο πολύ έτσι πιο αναλυτικά, το πολύ μεγάλο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια κυριαρχεί στην επικαιρότητα, που είναι το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο μάλλον αύριο θα ψηφιστεί, θα πάει για ψήφιση στην Ολομέλεια. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επανερχόμαστε. Ψάχνεις εκλεκτό ελληνικό.
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής «Δύο μαζί» σήμερα. Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024. Ναι, για να είναι Πέμπτη, ναι, καλά λες. Ας το επιβεβαιώσω εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι, λοιπόν, σας είπαμε ότι θα δούμε τώρα μαζί λίγο το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο καλύπτει πολύ μεγάλο τμήμα της δισογραφίας, τουλάχιστον μέχρι αύριο, που είναι αυτό του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο πηγαίνει αύριο στην Ολομέλη της Βουλής για ψήφιση. Υπάρχει μια δημοσκόπηση, η οποία έγινε από την Opinion Poll και αφορά μόνο αυτό το ζήτημα. Έχει πολύ ωραία ποιοτικά χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι δίνει μια πολύ καλή εικόνα, αναλυτική εικόνα, το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία στο σύνολό της και χωρισμένη κατά ομάδες την υπόθεση του νομοσχεδίου αυτού. Για να ξεκινήσουμε να τη δούμε. Λοιπόν, είστε, δεν χρειάζεται το φέρετε μπροστά. Εντάξει, προς το παρόν βλέπω. Λοιπόν, είστε υπέρ ή κατά της ίδρυσης μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Το 54% είναι υπέρ, το 41% κατά και υπάρχει ένα 4,8% το οποίο δεν ξέρει, δεν απαντάει. Λοιπόν, καταρχάς να μιλήσουμε για κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτό. Πρώτον, το 54,1% είναι πάνω από το 40% το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία. Είναι περίπου 25% επάνω. Ίσως και λίγο παραπάνω, 25-27% παραπάνω. Άρα αυτό τι σημαίνει, θα το δείτε αργότερα, ότι υπάρχει μία αποδοχή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης της κυβέρνησης, από ευρύτερο κοινωνικό κομμάτι, πέραν των ψηφοφόρων, του αναμενωμένου δηλαδή, που ήταν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023. Από την άλλη, το 41,3% είναι λιγότερο του 60% το οποίο συνολικά είναι η αντιπολίτευση. Άρα υπάρχει μία μετακίνηση σε επίπεδο του συγκεκριμένου, όχι στο επίπεδο, υπάρχει μία μετακίνηση, μία ας το πούμε διαφοροποίηση μάλλον καλύτερα, των θέσεων των κομμάτων που είναι εναντίον του νομοσχεδίου με αυτή των ψηφοφόρων τους. Και αργότερα, πιο κάτω σε μία επόμενη κάρτα, θα δείτε και μάλιστα αποτελεί έκπληξη για ένα συγκεκριμένο κόμμα πώς ακριβώς και πόσο έντονη είναι αυτή η διαφοροποίηση. Πάμε να δούμε την επόμενη. Εδώ είναι πλέον ηλικιακά. Ηλικιακά βλέπουμε ότι στο 17 έως 29 οι νεότεροι είναι σαφώς εναντίον, δηλαδή έχουμε 54,5% εναντίον κατά, όχι εναντίον, κατά της ψήφισης, κατά της ίδρυσης μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το 39% είναι υπέρ. Αρχίζει σιγά σιγά και αμβλύνει τη διαφορά. Δηλαδή η ηλικία 30 έως 45 είναι μοιρασμένα. Είναι 46,3 με 45,9. Στην ηλικία το 40-55 αρχίζει και κερδίζει έδαφος πλέον. Αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Στην ηλικία 50 έως 64, καλά δεν το λέω, όχι. Βοηθήστε με λίγο, 56 έως 64, ευχαριστώ. Από την ηλικία από 56 μέχρι τα 64 πάλι είναι μοιρασμένα. Εκεί που έχουμε έκρηξη των ανθρώπων που είναι υπέρ, είναι από τα 65 και πάνω. Μιλάμε για μια διαφορά σχεδόν περίπου συν 40%, να μην πούμε ότι είναι διπλάσια, είναι περίπου συν 40%. Φέρτε λιγάκι πίσω την κάρτα σας, παρακαλώ. Να δούμε σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά κάθε γενιάς, κάθε σειράς. Η ηλικία 17-29 είναι οι άνθρωποι που είτε σπουδάζουν αυτή τη στιγμή, είτε θα σπουδάσουν. Αυτοί φαίνεται ότι είναι εναντίον. Τώρα, το γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον έχει πολλές αναγνώσεις. Ίσως να αισθάνονται απειλή από τους ενδυνάμει αποφύτους των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην αγορά, όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας. Μπορεί να αισθάνονται ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο, λέω μπορεί, έτσι, ίσως με αυτόν τον τρόπο να υποβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Παρόλο που υπάρχουν αντίθετες απόψεις, οι οποίες λένε ότι όχι μόνο δεν θα υποβαθμιστούν τα πανεπιστήμια,
αλλά θα, λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχουν, θα υπάρξουν και βελτιώσεις για τα κρατικά πανεπιστήμια. Σύνδε, το λέω για πολλωστή φορά, το νομοσχέδιο έχει σαν τίτλο ενίσχυση κρατικών πανεπιστημίων, παύλα δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Η ηλικία των 30-45 είναι οι άνθρωποι που είναι ήδη έχουν βγει στην αγορά εργασίας. Εδώ φαίνεται ότι αυτοί αισθάνονται ότι δεν υπάρχει αυτή. Πρώτον, δεν τους αφορά άμεσα το τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Έτσι, γιατί έχουν, είναι σε μια γενιά που έχουν φύγει από εκεί. Αλλά και από την άλλη, προφανώς δεν βλέπουν να υπάρχει μια απειλή στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, εδώ τα θέματα ίσως δεν είναι τόσο πολύ. Δεν μιλάω τώρα ότι υπάρχει ιδεολογική διαφοροποίηση. Θα δείτε αργότερα ποια είναι η ιδεολογική διαφοροποίηση. Αλλά μιλάμε για πράγματα πιο καθημερινά, πιο απτά, πιο πρακτικά από ό,τι είναι το ιδεολογικό απόβαθρο του καθενός. Στην ηλικία 46-55, εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά και πάμε προς ανθρώπους οι οποίοι ίσως είναι άνθρωποι που έχουν αρχίσει και καλύπτουν οικονομικά. Άρα, εδώ θα περίμενε κάποιος, επειδή ακριβώς διαφαίνεται και από τις συζητήσεις που γίνονται ότι το κόστος σπουδών σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο μη κρατικό, παρόλο που δεν θα είναι κερδοσκοπικό, θα είναι μεγάλο. Φαίνεται ότι η γενιά αυτή, η οποία είναι οι άνθρωποι της δικιάς μου γενιάς, οι οποίοι θα χρειαστούν, θα καλεστούν να πληρώσουν κάποια στιγμή σύντομα, ή αν δεν πληρώνουν ήδη αυτές τις σπουδές, δεν προβληματίζονται. Είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Εγώ θα περίμενα εδώ να είναι πολύ, όχι είναι μοιρασμένα, είναι πολύ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα, ο κόσμος, οι γονείς, να το πω έτσι, των παιδιών που ετοιμάζονται να πάνε στα πανεπιστήμια, επειδή πάντοτε οι γονείς θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά, και αυτό είναι ο αγώνας μας, και αυτό προσπαθούμε από την ώρα που θα ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε, ο αγώνας μας για τα παιδιά. Ίσως έχουν διαισθανθεί ότι αυτό το είπε να γίνει καλό. Και σου λέει, αν χρειαστεί, θα κόψω παλού για να πληρώσω. Χθες είδα κάποιες εκπομπές από την Ολλανδία, το είδατε μαζί, ότι το κόστος είναι στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, περίπου 2.500-3.000 ευρώ το χρόνο. Κάτι το οποίο μπορώ να πάρω στην Ολλανδία πίσω, γι' αυτό λέω ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο. Ναι, μεν να γίνουν, ναι, μεν να στηθούν τα ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά, μάλλον τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα ώστε αυτό το πράγμα να έχει το αποτέλεσμα το οποίο ίσως προσδοκούν και οι κυβερνώντες και στο επίπεδο της μόρφωσης των ανθρώπων, των παιδιών, και στο επίπεδο των ανθρώπων που θα βγουν τελικά στην αγορά εργασίας. Η επόμενη γενιά, το 56-64, είναι μια γενιά η οποία θυμίζει λιγάκι τη γενιά 30-45, γι' αυτό βλέπετε και είναι πολύ κοντινά τα αποτελέσματα. Οι 30 με 45 έχουν φύγει ήδη από τα πανεπιστήμια. Οι δε 55-64, οι περισσότεροι, έχουν ήδη εντός εισαγωγικών, έχει φύγει από πάνω τους το καθήκον, η υποχρέωση, όπως θέλετε πέστε το, να καλύψουν τα έξοδα σε μία ενδεχόμενη, σπουδή του παιδιού σε δυτικό πανεπιστήμιο. Οπότε γι' αυτό και εδώ είναι μοιρασμένοι. Αυτοί οι οποίοι έχουν αυτήν την πολύ μεγάλη εκτόξευση προς τα πάνω, υπέρ του νομοσχεδίου, είναι άνω των 65. Αυτό νομίζω θα πρέπει να μας δώσει πάρα πολύ σοβαρά συμπεράσματα για το νομοσχέδιο αυτό. Πρώτον, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πείρα ζωής. Έχουν μεγάλη εμπειρία στη ζωή τους. Άρα μπορούν να αξιολογήσουν χωρίς να έχουν, να το πω με τον έναν ή άλλο τρόπο, συναισθηματική εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως έχουν όλες οι προηγούμενες κατηγορίες. Άρα το βλέπουν πιο ψύχρεμα. Δεύτερον, έχουν εμπειρία ζωής και ίσως έχουν αντιληφθεί ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Το ότι ίσως δεν έχουν μπροστά τους την υποχρέωση, σαν μελλοντική υποχρέωση, να αναλάβουν το κόστος μιας τέτοιας καριέρας ακαδημαϊκής παιδιών, ίσως τους δίνει να το βλέπουν λίγο πιο ελαφρά. Αλλά αυτό δεν έρει το ότι έχουν σκεφτεί και τα άλλα. Άρα η λογική που υπάρχει στην ανάγνωση της κάρτας δεν είναι κάτι το παράλογο, ούτε είναι τυχαία. Είπαμε, η πρώτη και η τρίτη κατηγορία είναι γιατί έχουν άμεση εμπλοκή και αυτό τους βάζει ίσως σε μία δεύτερη σκέψη, έτσι. Η δεύτερη και τέταρτη κατηγορία είναι σε αποδρομή από το χώρο των πανεπιστημίων, άρα έχουν λιγότερη εμπλοκή με την αλλαγή αυτή, και οι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα ψύχρεμα επειδή δεν έχουν καμία εμπλοκή, είναι άνω των 65. Πάμε λιγάκι στην επόμενη κάρτα. Εδώ είναι η κάρτα που νομίζω έχει εντυπωσιάσει τους πάντες, γιατί
το να είναι υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων το 75% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι ευνηδιάζει κανέναν. Ίσως ευνηδιάζεται ότι υπάρχει ένα 20% το οποίο είναι αντίον. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ένας στους τρεις είναι υπέρ. Στο ΚΚΕ είναι επίσης εντυπωσιάζει το 17,2, γιατί λογικά θα έπρεπε να είναι απόλυτο, δηλαδή το 79,3 να είναι 89,3, 99,3. Αλλά το ΚΚΕ, όπως έχουμε δει από τις μετακινήσεις σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, έχει γίνει προορισμός και ανθρώπων οι οποίοι απλώς είναι της αριστερής δικαιολογίας, δεν είναι ακριβνείς κομμουνιστές. Οπότε αυτοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι διαφοροποιούν αυτό το αποτέλεσμα. Και το εντυπωσιακό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 52,2% είναι υπέρ, το 43,3% είναι εναντίον. Η διαφορά είναι περίπου 20-25% στην δύναμη, όχι η ποσοστία, αντιλαμβάνεστε εννοώ. Δηλαδή το 43,3% έχει, το 52,2% είναι περίπου 20% περισσότερο από ότι είναι το 43,3% σε επίπεδο ψηφοφόρων εσωτερικών. Αυτό εντυπωσιάζει γιατί το είχαμε δει και σε μια προηγούμενη δημοσκόπηση ότι φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το επιτελείο του δεν είναι μόνο ότι έχει, όπως είδαμε χθες με την κυρία Γιαννακοπούλου και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει άποψη στο συγκεκριμένο θέμα, στο συγκεκριμένο νομοθέτημα, αλλά έρχεται σε αντίθεση και με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Δηλαδή δεν είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποκτήσει μία, ας το πούμε, απόσταση με τους βουλευτές του. Έχει δημιουργήσει και μία απόσταση και με τον κόσμο που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το 52,2% δεν είναι μικρό ποσό. Δεν είναι καθόλου μικρό. Ούτε η διαφορά των 9 μονάδων είναι μικρό. Είναι μικρή. Άρα αυτό θέτει ορισμένα ερωτηματικά και για τις αποφάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και με ποιο σκεπτικό πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις και αν τελικά αυτά τα οποία ακουστήκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα προχθές που έγινε και ακουστήκαν σε πολύ έντονα ηλεκτρισμένο κλίμα, ότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι λέγανε από κάτω πράγματα έχουν δίκιο. Αυτό βέβαια θα φανεί στην πορεία στις εκλογές. Διότι όταν υπάρχει τέτοια απόσταση σε τέτοιο βασικό κεντρικό ζήτημα μεταξύ ηγεσίας και κόσμου, βγαίνει σε εκλογές. Και δεν είναι το πρώτο. Και στην υπόθεση με το γάμο των. Στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο υπήρχε πρόβλημα εντός του ΠΑΣΟΚ, σοβαρό. Λοιπόν, και σας είπα χθες ότι βλέπω υπάρχουν δύο παράλληλες πολιτικές ιστορίες, δύο παράλληλοι πολιτικοί βίοι, του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κασελάκης βίωσε την αντίθεση την δική του με αυτό το οποίο περίμεναν ακόμα και αυτοί που το στήριξαν μέσα στο συνέδριο και αρχίζει και μαζεύεται το πράγμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμα δεν έχει ζήσει τέτοιο πράγμα. Κατηγορείται ότι δεν συγκαλεί τα όργανα. Από πολλούς και από τον κύριο Γιουρουλάνο. Φαίνεται ότι οι καινούργιες ηγεσίες, ίσως επειδή συγκρίνονται με ηγεσίες οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη πολιτική στιβαρότητα, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί τους. Δηλαδή δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι φόβη γεννηματά ήταν μια προσωπικότητα πολιτική. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μια προσωπικότητα πολιτική. Οι διάδοχοι του συγκρίνονται με αυτούς. Οπότε και ο κόσμος έχει εκεί σαν σημείο αναφοράς. Ίσως αυτό κάνει τον κόσμο πολύ πιο απαιτητικό και πολύ πιο αυστηρό στις χρήσεις τους. Πάμε παρακάτω. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων? Εδώ βλέπετε ότι τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Δηλαδή, ένα το ναι και μάλλον ναι είναι στο επίπεδο του 51,3% και το όχι μάλλον όχι είναι στο επίπεδο του 46,2%. Καλά, δεν λέω, ναι. Το όχι, η απόλυτη δηλαδή, είναι 18,2%. Αυτό συμβαδίζει με τα ποσοστά που έχουμε δει, το μέσο όρο περίπου των ποσοστών που έχουμε δει, ότι είναι εναντίον του νομοσχεδίου. Άρα, αυτό το οποίο είναι το αφήγημα του κυρίου Πιερακάκη, ένα από τα αφηγήματα του κυρίου Πιερακάκη, με την έννοια ότι είναι ένα από τα επιχειρήματα στήριξης του νομοσχεδίου, το ότι αυτό το οποίο γίνεται στην ουσία η Κύπρος ή η Βουλγαρία ή άλλες χώρες, στις οποίες φεύγουν πολλά Ελληνόπουλα και πηγαίνουν εκεί, σας είπα ο αριθμός των πτυχίων που αναγνωρίζονται κάθε χρόνο περίπου 8.000, αυτό το πράγμα πλέον θα γίνει στην Ελλάδα και δεν θα φεύγουν οι Έλληνες, αλλά θα έρχονται άλλοι εδώ. Είναι ένα
είναι ένας τρόπος στήριξης του νομοσχεδίου. Αλλά για να γίνει αυτό, θέλει πολλά άλλα πράγματα για να συμβεί αυτό, πέραν αυτής καθεαυτής μόνον της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για να δούμε την επόμενη. Θεωρεί ότι η ίδρυση μη κρατικών θα βοηθήσει συγκράτηση εισόδου χιλιάδων Ελλήνων νέων στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι το ναι είναι στο 58%, ενώ το όχι είναι 40%. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι δεν είναι μόνο το ότι ίσως κάποια παιδιά δεν έχουν περάσει εδώ ή αποφασίσαν να μην περάσουν εδώ. Είναι ότι και σε ορισμένες χώρες, αυτό γιατί είπαμε, μιλάμε ειλικρινά, σε ορισμένες χώρες οι διαδικασίες απόκτησης πτυχίου δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλες επιστημονικές απαιτήσεις. Μένω μέχρι εδώ. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε, ίσως η παρουσία των ξένων πανεπιστημίων εδώ, των συγκεκριμένων ξένων ιδρυμάτων που ακούγονται από τα μεγάλα πανεπιστήμια, ίσως δεν εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι φεύγουν για κάποιους, όχι όλους, για όνομα του Θεού, κάποιους από αυτούς που φεύγουν έξω για να μπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο το οποίο να μην έχει τόσο πολύ μεγάλες επιστημονικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόκτησής του. Να μείνουμε εδώ. Αλλιώς άλλος λόγος δεν υφίσταται, διότι θα απαλλαγούν πάρα πολλοί άνθρωποι από πάρα πολλά έξοδα. Οπότε αυτό θα περίμενε κάποιος να είναι λίγο πιο. Εγώ θα το περίμενα λίγο πιο ψηλό. Δηλαδή θα περίμενε ένα 80-20. Έτσι. Η διαφοροποίηση νομίζω ότι έχει ένα πολύ βασικό στοιχείο από αυτό. Για να δούμε την επόμενη. Πιστεύετε ότι η λειτουργία μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών ΑΕΗ με τη μορφή παρατημάτων ξένων πανεπιστημίων θα συμβάλλει στην αβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων? Ναι, μάλλον ναι το 52,5. Εδώ είναι πάλι μοιρασμένα τα πράγματα. Δηλαδή, με την έννοια του ότι ακολουθεί η κάρτα αυτή, την κάρτα περίπου, έτσι, πάντα μιλάμε σε τάξη μεγέθους, την κάρτα αυτών την οποία είναι υπέρ ή κατά των κρατικών πανεπιστημίων. Όλα, επειδή όλες οι ερωτήσεις, μάλλον οι απαντήσεις, για να είμαστε πιο ακριβείς, οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που τίθενται από τους δημοσκόπους εξαρτώνται από την άποψη που έχεις γενικότερα υπέρ ή κατά του νομοσχεδίου, ακολουθούν οι κάρτες αυτές την αρχική, το πόσο υπέρ ή κατά είναι αυτό. Οπότε αυτή η ταύτιση του ναι 52,5%, μην ξεχνάμε ότι ήταν 54% αυτοί που είναι υπέρ. Οπότε ακολουθείτε, καταλαβαίνετε, ενώ η μία σκέψη φέρνει την άλλη ανάλογα με την αρχική σκέψη αν είμαστε υπέρ συνολικά ή κατά της ιδρύσεως των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν ξέρω, έχουμε άλλη κάρτα? Ωραία. Λοιπόν, βέβαια, συνεχίζεται ακόμα η μετοπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ένα ρεπορτάζ το οποίο θα δείτε συνολικά περιληπτικά, αλλά πολύ συνοπτικά, τις θέσεις των κομμάτων των περισσότερων που είναι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την υπόθεση. Πάμε να το δούμε. Το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τα μη κρατικά πανεπιστήμια δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν τα δημόσια, ενώ τα κριτήρια για την ίδρυση και λειτουργία τους είναι τα αυστηρότερα που υπάρχουν στην Ευρώπη, απαντά η κυβέρνηση, την ώρα που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στη Βουλή συζήτηση του επίμαχου σχεδίου νόμου. Το 70% και πλέον των άρθρων αφορά στα δημόσια πανεπιστήμια, στην ενίσχυσή τους, στο Περιφερειακό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία θα εξετάζονται, τα οποία είναι τα αυστηρότερα τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Η μη πλήρωση στην πορεία κάποιων των κριτήριων αυτών θα έχει ως συνέπεια να χάσουν την αδειά τους, δεν δικαιολογείται καμία ανησυχία για την ποιότητα. Στην κατάθεση αιτήματος για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγγέλει απροκάλυπτη και πρωτοφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία με το 41% δεν έχει κανέναν ηθικό ενδιασμό να παραβιάσει ακόμη και γι' αυτό που όλοι έχουμε ορκιστεί. Εγώ, πέραν του ότι είμαι δικηγόρος, είμαι και βουλευτής και έχουμε ορκιστεί να προστατεύουμε το Σύνταγμα. Θα έρθουν οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και θα παραβιάσουν το Σύνταγμα. Αυτό που με τον όρκο τους
υποτίθεται πρέπει να προστατεύουν. Θα διδάσκουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διδακτορικό. Αυτό δεν υφίσταται σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Κατά του νομοσχεδίου τάσεται και το ΠΑΣΟΚ, που αν και διαχρονικά λέει ναι στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αρνείται να συνενέσει γιατί, όπως υποστηρίζει, πρόκειται για διευθέτηση οικονομικών συμφερόντων που προωθεί το Μέγαρο Μαξίμου. Στη σκιά τη επεισοδιακή συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα, όπου ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασαν ενστάσεις για τη θέση του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σαφές μήνυμα. 20 χρόνια. Ότι λέμε ναι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, το ξέρω γιατί αυτά είναι τα σημαντικότερα του κόσμου, με αναθεώρηση του άρθρου 16, διότι σέβομαι και το σύνταγμα. Είναι μια θέση 20 ετίας και έχουν χρέος όλοι οι βουλευτές που κατέβηκαν και ζήτησαν την ψήφο του ελληνικού λαού. Με αυτό το πρόγραμμα να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις ιδέες μας και τις θέσεις μας και δεν θα ανεχτώ κανένα ρήγμα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Εγώ πάντα στα 14 μου χρόνια λέω την άποψή μου στην παράταξή μου και θα τη λέω. Από εκεί και πέρα πάντα μπαίνω στο πλαίσιο και στο πλαίσιο που είναι τα δημοκρατικά κόμματα, της πλειοψηφίας και της... Ακολουθείτε τη γραμμή του κόμματος. Μιλώντας στο Open, ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε γελίες τις δικαιολογίες των προοδευτικών κομμάτων που τελικά είπαν όχι στο κάλεσμά του για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Χρειάζεται να υπάρξει συνένωση δυνάμεων και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω με γελίες δικαιολογίες. Επέλεξαν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να μην συμπορευτούν μαζί μας σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας, η οποία θα έφερνε τον κύριο Μητσοτάκη επί τρεις μέρες να απολογείται στη Βουλή. Απέναντι στην κυβερνητική νομοθετική ρύθμιση βρίσκονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μόνο έκτρωμα μπορεί να χαρακτηριστεί ένα νομοσχέδιο που ολοκληρώνει τη μετατροπή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αγορά, ανοίγοντας το δρόμο για το τελικό βήμα. Την εισαγωγή δηλαδή διδάκτρων και προπτυχιακών των δημόσιων πανεπιστημίων. Ας περιμέναμε την αναθεώρηση, να αλλάζαμε το 16, να κάναμε διάλογο όπως έγινε στην Κύπρο δύο ολόκληρα χρόνια. Εδώ έρχεται φάση τράκο, κύριος Σπυρακάκης. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι θα ήταν παράληψη αν στον πολιτικό διάλογο ο οποίος έχει γίνει γύρω από το θέμα αυτό δεν σας δίναμε, δεν μεταδίδαμε να ακούσετε αυτή την καταπληκτική ατάκα του γραμματέα του ΚΚΕ, του κυρίου Δημητρίου Κουτσούμπα, ο οποίος είπε ότι... Όχι, αφήστε να το πει ο ίδιος, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει ο όρος Σογκαρδάτης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies για να χορηγήσουν τις σπουδές τους, με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά, τα ξέρετε. Αλλά μάλλον πρέπει να βρείτε άλλον καπιταλιστικό παράδεισο να αντιγράψετε. Λοιπόν, θα το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είναι οι sugar daddies και τα sugar babies. Είναι οι sugar daddies, sugar mummies, είναι οι ζαχαροπαπάδες, οι ζαχαρομάδες. Είναι οι άνθρωποι που έχουν, παιδί μου, μια οικονομική επιφάνεια καλή και έχουν τα sugar babies που είναι κορίτσια και αγόρια, τα οποία τέλος πάντων εξασφαλίζουν την ευζοία τους, οι μεγαλύτεροι, με κάποια ανταλλάγματα, όπως είπε και ο κύριος Κουτσούμπας. Μου κάνει όμως εντύπωση, πραγματικά έμεινα άφωνος όταν το άκουσα αυτό, διότι είναι μια πολύ συλλογιστική, που δεν είναι λαθασμένη, είναι τόσο πραγματικότητα. Αλλά δεν περίμενα να ακούσω μια τέτοια ατάκα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να το ομολογήσω. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 5. Να προσέχετε πάρα πολύ στον δρόμο, κυρίως στο κομμάτι από το αεροδρόμιο μέχρι και την έξοδο του Απαλού προς Αλεξανδρούπολη. Είναι δύσκολη η συνθήκη εκεί, κυρίως τώρα που βρέχει και νύχτωσε κιόλας. Και πολύ σοβαρά το νου σας το πασάζω στην ανατολική είσοδο της πόλης, εκεί στο Σκλαβενίτη, γιατί γίνεται παράκαμψη κάτω και φεύγουν από τις παλιές αποθήκες της ΙΔΕΠ. Καλά, δεν το λέω. Ναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά τα δύο σημεία. Να προσέχετε πάρα πολύ.